Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης απόψε και μία ακόμα τηλεοπτική διαγωγή Κοσμία είναι εδώ κοντά σας. Σε ρυθμούς όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερα προεκλογικούς. Είμαστε κάτι λιγότερο από δύο μήνες πριν από τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, στις 18 του Μάη, η ημερομηνία εκείνη. Και φυσικά ξεκινάμε την προηγούμενη εβδομάδα τις συζητήσεις με τους υποψηφίους δημάρχους. Σήμερα δίνουμε συνέχεια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, ο κ. Γιάννης Μπουλές, και υποψήφιος δήμαρχος για τις ερχόμενες εκλογές. Σήμερα την σκητάλη παίρνει ο κ. Γιώργος Γούλας, υποψήφιος δήμαρχος με τον συνδυασμό ως επικεφαλής αυτού, ανανέωση και δημιουργία. Κύριε Γούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς προσωπικά για την εορτή σας και στους εορτάζοντες όλους. Και επίσης να πω άλλη μια φορά το μήνυμα της ημέρας. Ενότητα για επιτυχία, διχόνοια για καταστροφή. Αυτό είναι ο ελληνισμός και θα πρέπει να το προσέξουμε να μείνουμε στο πρώτο σκέλος. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Γενικότερα, σκεπτόμενος την διαδικασία της συνέντευξης, καθώς επίσης και όλες εκείνες οι οποίες πρόκειται να ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά γενικότερα και συνολικά πώς αντιμετωπίζουμε τους υποψηφίους δημάρχους, τους χώρισα σε δύο κατηγορίες, κύριε Γούλα. Αυτούς οι οποίοι έχουν διατελέσει στον δημαρχιακό θόκο και ταυτόχρονα με την υποψηφιότητά τους και για όλα όσα θέλουν να κάνουν για την περιοχή, εν μέρη και μέσα ή έξω από εισαγωγικά, απολογούνται και για το έργο τους, και αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων δεν έχουν αναλάβει ευθύνη έως σήμερα και τέλος πάντων απολογούνται μόνο και μόνο για τις προτάσεις και τις ιδέες τους. Σας κατατάσσω κάπου λίγο στο ενδιάμεσο όλης αυτής της διαδικασίας, διότι μπορεί να μην έχετε διατελέσει δήμαρχος έως σήμερα, είστε υποψήφιος δήμαρχος, αλλά έχετε διατελέσει και όχι μια φορά σε σειρά ετών αποθέσεις ευθύνης στον Δήμο Ναυπάκτου κάποτε, στο Δήμο Ναυπακτίας σήμερα. Δεν είστε καινούριο στα πράγματα δηλαδή. Για όσους δεν γνωρίζουν, ασχολείστε με τα κοινά αποθέσει του Δημοτικού Συμβούλου τουλάχιστον τελευταία 12 χρόνια, τρεις θητείες. Έτσι είναι τα πράγματα και πιστεύω ότι είναι εύστοχη η παρατήρησή σας. Και άλλωστε αυτό ήταν και το κριτήριο που θέλησα και εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες και οι πρώην και νυν που μου προτείνανε να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Μιας και από τη γενιά μου, μπορώ να το πω και το λέω ευθαρσός, ίσως να μην είμαι ο πιο έξυπνος ή να μην είμαι ο πιο μορφωμένος. Αλλά όμως στη δεδομένη χρονική στιγμή ήμουν ένας άνθρωπος της γενιάς αυτής που είχε και μια εμπειρία πρώτερη στα αυτοδιοικητικά πράγματα και συνεπώς αυτό ήταν η θεμέλια λίθος πάνω στην οποία στηρίχθηκα και εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες που με προτείνανε στο να κάνω αυτό το βήμα και να τεθώ επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Πριν από έναν χρόνο, και λέω σημειολογικά αυτή την ημερομηνία, θα μπορούσα να πω και πριν από 8 μήνες, αλλά το λέω έτσι. Αν κάποιος έλεγε, για παράδειγμα, ότι ο Γιώργος Γούλας θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Ναυπακτίας, γνωρίζοντας τα πράγματα, εγώ δηλαδή, αν μου το λέγει κάποιος, να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, δεν θα το πολύ πίστευα, να σου πω την αλήθεια. Τι συνέβη τελικά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και αυτό γυρνώντας πίσω, και πιστεύω και ο κόσμος το είχε δει, έβλεπε έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα ήταν λάτρης της ομαδικότητας, της ομαδικής δουλειάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος ναι μεν του αρέσει να λέει τη γνώμη του, ναι μεν την υποστηρίζει στεναρά, αλλά είναι άκρος ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, μπορεί να συμμετέχει και να λειτουργεί μέσα σε ένα ομαδικό πλαίσιο. Και πάντοτε ήταν αυτός που έψαχνε μια άλλη λύση πάντα στο να ηγηθεί μιας προσπάθειας παρά του ο ίδιος σώνει και καλά να θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή. Μπορούσα και σε δεύτερο και σε τρίτο ρόλο να συμμετέχω σε μια προσπάθεια. Τη δεδομένη όμως στιγμή, σας το είπα και στο αμέσως προηγούμενο ερώτημα, τυχαίνει να είμαι ο άνθρωπος αυτής της γενιάς που είχε μια εμπειρία. Η γενιά αυτή πλέον ήταν έτοιμα της κοινωνίας έντονο, εδώ και καιρό, η γενιά αυτή να πάρει τα ενία στα χέρια της. Όπως ξέρετε, άτομα αυτής της ηλικίας, δηλαδή του 40, ηλικίας του 40 συν πλην, είναι η παραγωγική ηλικία ενός ανθρώπου. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα Δήμο Ναυπακτίας, ο οποίος έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, έχει όμως και ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ζει, εργάζεται, επιχειρεί και έχει συνδέσει τη ζωή του με την τύχη αυτής της περιοχής. Όταν λοιπόν σε αυτή τη χρονική στιγμή η γενιά αυτή έχει δεχτεί ατελείωτες φαλιάρες και το λέω έτσι λαϊκά
μέσα σε αυτή την καταιγίδα που υπάρχει λόγω της κρίσης, ήρθε η στιγμή να αναλάβει τις τύχες και να πει ότι αφού εγώ εξαρτώ τη ζωή μου από αυτή την περιοχή, θα πρέπει και εγώ ενεργά πλέον να συμμετέχω στο γίγνεσθε και να λέω τι θέλω να γίνεται σε αυτή την περιοχή. Λέτε ότι είναι ένα αίτημα των καιρών, σημείο των καιρών, αίτημα της γενιάς την οποία εκπροσωπείτε και ως ένας άνθρωπος που συμμετέχετε καιρό τώρα στα κοινά της περιοχής. Όμως γενικότερα η παράταξή σας με την ονομασία Ανανέωση και Δημιουργία έπαιξε δύο επεισόδια και εσείς υπήρξατε το δεύτερο επεισόδιο στο οποίο αναλάβατε τη θέση του επικεφαλής. Πριν από εσάς και λίγο χρονικό διάστημα πριν, την ανακοίνωση η παράταξη Ανανέωση και Δημιουργία την έκανε με επικεφαλής στα τέλη του 2013 τον κύριο Νταουσάνη. Τι συνέβη και είχαμε την αλλαγή αυτή στην θέση της κορυφής της παράταξης? Όσον αφορά το συγκεκριμένο, ας πούμε, γεγονός και το πώς αυτό συνέβη, έχουμε εδώ και δύο μήνες απαντήσει με ανακοινώσεις, με συνεντεύξεις και συνέντευξη του εκπροσώπου εδώ στο κανάλι σας και εν ολίγης όμως να πω ότι ήταν καθολικό το αίτημα της κοινωνίας για ανανέωση και ήταν αίτημα και του πρώην Δημάρχου και μου το έχει εκφράσει σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν, αλλά και υπολείπων συνεργατών. Ήταν λοιπόν θέμα πλέον δικό μου να κρίνω αν πρέπει αυτή την πρόταση να την κάνω πράξη και να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Καταλαβαίνετε, όπως και οι συνεργάτες που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, όταν είσαι σε αυτή την παραγωγική ηλικία, τα προβλήματα είναι πολλά. Εργασιακά, οικονομικά, στη δεδομένη χρονική στιγμή για τον περισσότερο ελληνικό λαό και επίσης οικογενειακά, είναι σε μια περίοδο που φτιάχνονται οικογένειες και συνεπώς έκατσα και ζήγησα πάρα πολύ το αν πρέπει να πάρω μια τέτοια απόφαση και το αν μπορώ να σηκώσω την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης. Γιατί αφού λοιπόν τα ζήγησα, ναι, πήρα την απόφαση. Ένιωσα δυνατός και νιώθω δυνατός στο να βγω μπροστά και να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Mm-hmm. Και πλέον μπορώ να σας πω ότι νιώθω κάθε μέρα και πιο δυνατός, γιατί αντλώ δύναμη από τους συνεργάτες μου, οι οποίοι πλέον μαζικά συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο με ενθαρρύνει, μου δίνει δύναμη στο να συνεχίσω και εν τέλει να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπούμε δυναμικά στο γίγνεσθε της πόλης και να ζητήσουμε τα πράγματα που θέλουμε ή δυνατόν διοικώντας το Δήμο. Γιατί όμως ενώ αυτό το αίτημα, για παράδειγμα ή η πρόταση όπως την καταθέτετε και εσείς και έχει γίνει γνωστή και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν σε ισχύ, δηλαδή χωρίς εσύ να έχετε απαντήσει αλλά ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα, η παράταξη σκέφτηκε ότι είναι σκόπιμο να βγάλει ανακοίνωση με άλλον επικεφαλής. Όλο αυτό, δηλαδή στην χρονολογική του σειρά, έτσι όπως κύλησε, δημιουργεί κάποιες εύλογες απορίες, οι οποίες οι περισσότερες εξ αυτών οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι η ανακοίνωση εκείνη έγινε με επικεφαλής τον κύριο Νταουσάνη και οι όποιες αλλαγές προέκυψαν στη συνέχεια, σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων, αν θυμάμαι καλά, έγιναν επιβλημμένα γιατί ενδεχομένως εκείνο το σχήμα με εκείνη τη μορφή δεν προχωρούσε. Δεν θα ήταν πιο λογικό, για παράδειγμα, ενώ είναι σε ισχύ η πρόταση που έχει γίνει σε εσάς, να πάρετε πρώτα την τελική σας απόφαση και μετά να ανακοινώσετε οτιδήποτε παράταξη? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι λίγο παράλογη χρονολογική ισορροπία των πραγμάτων? Έχει μια λογική το ερώτημά σας. Αλλά η πρόταση αυτή ποτέ δεν αποσύρθηκε από το τραπέζι. Προς τα μένα. Ήταν δύο πράγματα τα οποία προχωρούσαν παράλληλα. Εγώ λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πήρα την απόφαση, ζήγησα τα πράγματα, το συζήτησα με ανθρώπους τους οποίους έχω ζήσει μαζί και εννοώ το στενό οικογενειακό και φιλικό μου περιβάλλον και αφού ένιωσα ότι έχω τα στηρίγματα, τα συναισθηματικά, τα ηθικά από πίσω, ένιωσα δυνατός και ζήτησα να ηγηθώ της προσπάθειας. Δεν βρίσκω τίποτα το περίεργο σε αυτό. Πιστεύω ότι και οι συνεργάτες αυτό μου λέγανε ότι δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο. Δεν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα από το πουθενά. Όπως είπατε, έχω μια πορεία στα φιλοδιοικητικά πράγματα και έκανα το βήμα αυτό. Το περίεργο που τοποθετείτε στην κουβέντα και το κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό δεν είναι ότι είναι περίεργο το ότι πήρα την απόφαση να είστε επικεφαλής. Απλά η χρονική σειρά των γεγονότων έτσι όπως εξελίχθηκαν δημιουργεί κάποιες λογικές απορίες. Φαντάζομαι και εσείς ως παρατηρητής, αν το βλέπατε κάπου αλλού, θα τις είχατε αυτές τις απορίες. Αυτό λέω δηλαδή. Ίσως, αλλά ξέρετε, πιο πολλές φορές στο πιο δύσκολο ερώτημα, η πιο απλή απάντηση είναι και η πραγματικότητα. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, έτσι το σκέφτηκα και εκείνη τη δεδομένη στιγμή θέλησα να κάνω το βήμα. Ο κ. Νταουσάνης θα είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό ή θα του επιλέξετε να τοποδώσετε μια άλλη θέση, ενδεχομένως ένα άλλο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθώ να φτιάξω ένα συνδυασμό ο οποίος να στηριχθεί
σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη γενιά αυτή που σας περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Και όταν λέω να στηριχθεί σε αυτή, όχι σε επίπεδο 10 και 20% ανανέωση, αλλά σε επίπεδο 70 και 80%. Μιλάμε για ριζική αλλαγή στα αυτοδιοικητικά πράγματα στην πόλη για μια εντελώς νέα πρόταση. Στην πρόταση αυτή και στη μέση ηλικία θα υπάρξουν και δύο κατηγορίες ανθρώπων που θα με πλαισιώσουν. Οι ακόμα πιο νέοι, δηλαδή 25-άριδες, αλλά και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία και οι οποίοι είναι βασικό συνθετικό στοιχείο στο να έχεις μια πρόταση σοβαρή να καταθέσεις προς τους πολίτες. Από τα στελέχη λοιπόν και από τους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια θα προσπαθήσω να πάρω το δυνατόν καλύτερα στοιχεία. Να αναδείξω τα προσόντα τους, να βγάλω τα θετικά τους στοιχεία. Θεωρώ λοιπόν ότι ο πρώην δήμαρχος έχει και εμπειρία, έχει θέληση για συμμετοχή στα κοινά, σκοπεύω να τα αξιοποιήσω στο έπακρο και από τη στιγμή που δεν έχει πρόβλημα από στρατηγός να γίνει στρατιώτης, πράγμα το οποίο δεν τη συναντάμε καθημερινά αυτό στη ζωή, εγώ θα τον αξιοποιήσω και ναι, θα είναι στρατιώτης σε αυτή την προσπάθεια. Που σημαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Βεβαίως. Ωραία. Επειδή γενικότερα είστε ένας από τους πλέον πιστούς συνεργάτες του, στην πορεία των 12 χρόνων που περιγράψαμε λίγο πριν, υπήρξατε σε όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του κ. Νταουσάνη και στο σύνολο των επιλογών τις οποίες έχει κάνει. Τόσο σε επίπεδο πολιτικών επιλογών, για παράδειγμα όταν άσκησε διοίκηση στο Δήμο Ναυπάκτου τότε, όσο και σε επίπεδο, για παράδειγμα, συνεργασιών ή τέλος πάντων στηρίξεων σε συνδυασμούς. Θα ήθελα μια αυτοκριτική σύντομη στην πορεία αυτών των χρόνων, την βλέπετε, για παράδειγμα, να περνούν στα θετικά και τα άσχημα όμως αυτής της ιστορίας, τα αποδεδειγμένα λάθος, για παράδειγμα. Σαφώς. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή την πορεία και ήταν τα πρώτα αυτοδιοικητικά μου χρόνια. Και να το πω αυτό, ότι σε εκείνη την προσπάθεια, στην οποία συμμετείχα και εγώ, αλλά συμμετείχαν και άλλα στελέχη, δεκάδες στελέχη, τα οποία και αυτή τη στιγμή πιθανόν να επανδρώνουν άλλους συνδυασμούς και να συμμετέχουν σε άλλες προσπάθειες, είχα και εγώ την ευκαιρία να κάνω τα πρώτα μου βήματα. Να δείξω το τι αξίζω και το τι μπορώ να καταφέρω και κυρίως να δείξω το ενδιαφέρον μου για τα κοινά. Πιστεύω ότι μέσα από την προσπάθεια που κάνει κάποιος, ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει και μέσα από τα λάθη του το αν πραγματικά ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, το αν εξυπηρετεί άλλους σκοπούς ή διασυμφέροντα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να συμβαίνει ή το αν είναι αγνός μαχητής της καθημερινότητας, αγνός μαχητής για τα συμφέροντα της πόλης στην οποία υπηρετεί. Πιστεύω λοιπόν ότι μου δόθηκε ευκαιρία και πιστεύω ότι και ο κόσμος είδε αυτά τα στοιχεία σε μένα και νομίζω ότι στην πορεία μου με επιβράβευσε βγάζοντάς με στις επόμενες θητείες Δημοτικό Σύμβουλο. Να πω λοιπόν ότι σε εκείνη την δημοτική προσπάθεια συμμετείχα κι εγώ και έβαλα κι εγώ το λιθαράκι μου. Σίγουρα επιτεύχθηκε ένα έργο, το οποίο θεωρώ ότι αναγνωρίζεται από τον κόσμο κοιτώντας ο κόσμος πίσω, σίγουρα όμως γίνανε και λάθη. Πιθανόν να γίνανε και σοβαρά λάθη, έχω εντοπίσει και έχω κάνει την αυτοκριτική μου για τη συμμετοχή μου σε εκείνα τα λάθη. Γιατί είναι πολύ άσχημο να βγαίνεις, ας πούμε, ο παρθένος, να το πω έτσι ευθέως, της υπόθεσης. Σίγουρα κι εγώ, όταν σε μια ομαδική προσπάθεια γίνεται λάθος, έχω κι εγώ το λιθαράκι της ευθύνης μου. Όπως έχω και το λιθαράκι της ευθύνης μου και το διεκδικώ και στην επιτυχία της προσπάθειας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Απλώς στην προκειμένη κουβέντα και πάντα όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, και πολλοί φορούν τέλος πάντων κάποια στιγμή στην πορεία τους στην ανασχόληση με τα κοινά την μάσκα ή το προσωπείο του αναγνωρίζω μέσω της αυτοκριτικής μου τα λάθη. Η κουβέντα τελειώνει εκεί. Αλλά η κουβέντα, η ουσιαστική, και αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος πολλές φορές, δεν τελειώνει εκεί. Θέλει να ακούσει την αναγνώριση του λάθους και να του πεις ποιο ήταν το λάθος, για να ξέρω ότι ένας άνθρωπος δεν θα το επαναλάβει. Σαφώς. Αυτό έχει γίνει και έχει γίνει κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή πριν από 7-8 χρόνια, όπου εκεί έγινε και κριτική, δόθηκαν και απαντήσεις κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι περιεχόμενο της σημερινής κουβέντας να μιλήσουμε για την τωρινή θητεία ή για τη θητεία του κυρίου Παπαθανάση ή για τη θητεία του ακόμα και αυτή που ισχύει σήμερα. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να ακούσει το τι θέλουμε εμείς και το τι πρεσβεύω πλέον
και εγώ προσωπικά από τη θέση του επικεφαλής για το μέλλον της πόλης. Ο κόσμος θέλει να δει το όραμά σου και πού σκοπεύεις εσύ να οδηγήσεις την πόλη. Σας ενέταξα στην αρχή της εκπομπής σε μια κατηγορία και συμφωνήσατε σε αυτό, στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν ασκήσει διοίκηση στον Δήμο. Μπορεί να μην είσαστε ποτέ επικεφαλής ή δήμαρχος, αλλά έχετε ασκήσει διοίκηση σε νευραλγικούς τομείς του Δήμου, κάποτε ναυπάκτου, σήμερα ναυπακτίας. Γι' αυτό ακριβώς, ναι, μένει με το βλέμμα στο μέλλον και πολύ ουσιαστική η κουβέντα του τι θέλετε να κάνετε, αλλά το βλέμμα στο παρελθόν και η αυτοκριτική στάση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το ερώτημα που σας έκανα δεν σχετίζονταν αποκλειστικά και μόνο με τα έργα και τις ημέρες του 2002-2006, αλλά και την συμπεριφορά αυτής της ομάδας, της οποίας υπήρξετε σώμα, κοινό μάλιστα με τον κύριο Νταουσάνη και κάποιοι άλλοι στενοί συνεργάτες, και το 2006, στη συμπεριφορά εκείνης εκλογικής διαδικασίας, και το 2010. Το 2010, για παράδειγμα, ως ομάδα συνεργαζόμενη με την Εθνή Δημοτική Αρχή του Δήμου Ναυπακτίας. Το 2006, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας το δεύτερο γύρο, στηρίζοντας μάλλον μια Δημοτική Αρχή, η οποία στο αποτέλεσμά της και εκείνη την κρίνεται αποτυχημένη στο τέλος. Δεν μιλάω μόνο για την άσκηση εξουσίας όταν είχατε το Δήμο, αλλά και για τη συμπεριφορά στα κοινά, πηγαίνοντας με τον έναν ή με τον άλλο. Πολιτικές επιλογές σεβαστές και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση, αυτά όλα ως επιλογές επηρέασαν το Δήμο στη συνέχεια. Θα δράξω την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί κατάλαβα πλέον ότι δεν μιλάμε για το καθαρά αυτοδιοικητικό έργο, αλλά να μιλήσουμε πλέον για πολιτικές και δεν για... Δεν είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό? Καμία αντίρρηση. Απλώς ήθελα λίγο να εντοπίσω και το ερώτημα. Γι' αυτό ακριβώς είπα τόσο σε επίπεδο έργων, παραγωγής έργου, όσο και πολιτικών επιλογών. Ναι. Να πω λοιπόν καταρχάς το εξής, ότι εγώ προσωπικά και θεωρώ... Και ο κάθε πολίτης, όταν η παράταξή του μένει εκτός δευτέρου γύρου, επιλέγει το καλύτερο αυτό που πιστεύει καλύτερο για την περιοχή του, για το μέλλον της περιοχής του, από αυτά που απομένουν. Γιατί όταν συμμετέχεις σε μια άλλη προσπάθεια, σημαίνει ότι κανένα από αυτά δεν τα πίστευες, γιατί αλλιώς θα ήσουν εξ αρχής σε αυτό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι κάποιος θα έβγαινε δήμαρχος. Τι σημαίνει, θα το χρεωθώ εγώ το ποιος βγήκε δήμαρχος, ποιον ψήφισαν οι πολίτες, και όταν μιλάμε για χιλιάδες πολίτες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Το ερώτημα όσον αφορά το 2006-2007. Μπορώ να καταλάβω το ερώτημα για το 2010 και θα έρθω εκεί. Μετρώντας πάντως το 2006. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Μετρώντας το 2006, δηλαδή γιατί μιλάμε για αριθμούς, η αλήθεια είναι ότι τα κουκιά. Κάπως έτσι βγαίνουν. Ακριβώς. Μετρώντας τα όμως, θα πρέπει να ρωτήσετε το σύνολο των ανθρώπων που ψηφίσαν τη Δεύτερη Κυριακή. Έτσι. Και αυτό είναι ένα πράγμα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι, και τώρα θα υπάρξει Δεύτερη Κυριακή και τώρα κάποιος θα βγει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι οι παρατάξεις οι οποίες θα μείνουν αμέτωχες και μάλιστα με απόφασή τους, όπως τότε θυμάμαι, εμείς είχαμε πάρει απόφαση και μείναμε αμέτωχοι. Έτσι, αμέτωχοι, ο καθένας να ψηφίσει κατά συνείδηση τη Δεύτερη Κυριακή. Τώρα, σίγουρα η συνείδηση κάποιων περισσότερων επικράτησε τη συνείδηση κάποιων λιγότερων και βγήκε ένα συμπέρασμα, μια πολιτική πρόταση η οποία είχε την ευκαιρία να διοικήσει. Ομοίως δεν ξέρουμε αν έχει προκύψει η άλλη περίπτωση, πάλι θα είχε δοθεί η ευθύνη σε αυτούς που είχαν μείνει εκτός Δεύτερης Κυριακής για την άλλη λύση, και η οποία δεν ξέρουμε αν θα ήταν και καλύτερη. Έτσι. Το εκ του αποτελέσματος κρίνοντας πάντως σημαίνει ότι με βάση όλα όσα έγιναν τελικά και όσα θα μπορούσαν υποθετικά να γίνουν, έχει βάση ως συζήτηση. Γιατί συνέβησαν κάποια πράγματα. Τώρα το ότι ο κόσμος ψηφίζει στο τέλος, αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω τι συνέβηκα. Εγώ ξέρω ότι ψηφίζει. Εγώ ξέρω ότι σηκώθηκα και θα σας διακόψω. Ότι εγώ σηκώθηκα και πήγα και ψήφισα τη Δεύτερη Κυριακή αυτό που εγώ πίστευα εκείνη τη δεδομένη στιγμή καλύτερο. Και ίσως και να μην ήταν αυτό το οποίο επικράτησε. Δεν νομίζω ότι το γνωρίζετε. Ούτε το γνωρίζει και ούτε λοιπόν, το. Εγώ θέτω ερωτήματα, εσείς δίνετε απαντήσεις. Ο κόσμος στη συνέχεια κρίνει στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Δεν αντιλέγω. Να πάμε λίγο σε ένα κεφάλαιο. Ναι. Δεν απάντησα για το 2010. Θα πάμε στη συνέχεια στο 2010. Γιατί ανοίγει την κατηγορία μια συνεργασία η οποία ξεκίνησε με θέση ευθύνης μάλιστα. Αλλά επειδή είπατε λίγο πριν και το προσπέρασα, αλλά είναι, νομίζω ότι έχει βάση στην κουβέντα μας για τη φιλοσοφία συγκρότησης του συνδυασμού και για τους νέους ανθρώπους. Οι οποίοι είναι στην προκειμένη περίπτωση πρώτο μέλημα για εσάς. Να σας πω την αλήθεια, προφανώς όλο αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μήπως όμως τίνουμε να μην του δώσουμε την ουσιαστική διάσταση που πρέπει να έχει? Δηλαδή, υπερδιωγγώνοντας πολλές φορές νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, αρκεί μόνο το νεαρό της ηλικίας για να συγκροτήσει ένα συνδυασμό ο οποίος θα έχει δομημένες προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της περιοχής. Ωραία. Να πω ότι το νέοι άνθρωποι
Δεν είναι ηλικιακό. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάρουμε τους 18χρονους και θα τους βάλουμε να διοικήσουν το Δήμο. Πάντως, στοχευμένα στην επικοινωνική σου πολιτική, αυτό το διάστημα, εκεί ποντάρεται. Ναι, όταν λέω νέοι άνθρωποι, εννοώ ότι επειδή οι πολίτες έχουν δει ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μάζα ανθρώπων οι οποίοι ανακυκλώνονται στα αυτοδιοικητικά πράγματα, θεωρεί ότι για να αλλάξουν τα πράγματα στο Δήμο μας θα πρέπει η καινούργια προσπάθεια η οποία θα ηγηθεί του Δήμου να έχει στην πλειοψηφία της, δεν εννοώ όλους, αλλά στην πλειοψηφία της να έχει κόσμο ο οποίος θα ασχοληθεί ενεργά με τα αυτοδιοικητικά για πρώτη φορά. Δεν εννοούμε νέους, επαναλαμβάνω, ηλικιακά 18χρονους. Όταν λέω νέους, εννοούμε, σας περιέγραψα τις ηλικίες, στα 40, συν πλην κάποια χρόνια. Που είναι, δεν είναι νέοι, είναι το δυναμικό, το ενεργό κομμάτι της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κομμάτι της κοινωνίας που έχει εξαρτήσει τη ζωή του από την πορεία της περιοχής. Έχουν μαγαζιά, έχουν γραφεία, επαγγελματικά, έχουν παιδιά μικρά. Αυτοί λοιπόν θέλουν να δουν το Δήμο περισσότερο από κάθε άλλον να προχωράει, να βελτιώνεται, να δημιουργεί ευκαιρίες για όλους αυτούς, ώστε να δουν τις επιχειρήσεις τους, τις δουλειές τους, τα γραφεία τους να πηγαίνουν καλά, να μπορούν να δουν τα αδέρφια τους, τους φίλους τους να βρίσκουν δουλειά στην περιοχή και να μην φεύγουν σε άλλες περιοχές, να μπορούν να δουν τα παιδιά τους τα οποία θα μεγαλώσουν, να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπές. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι έχει τα πιο αγνά συναισθήματα, τον πιο αγνό προσανατολισμό στο που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Πολλές φορές βέβαια έτσι, το κομμάτι πρέπει να έχει την πλειοψηφία, θεωρώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό και θα πω και κάτι που το λέω σε όλο τον κόσμο που συναντώ. Αν στη δική μας την προσπάθεια αυτό το νέο κομμάτι, το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, βλέπει κάτι το οποίο δεν του αρέσει στο Γιώργο το Γούλα, στην προσπάθεια συνολικά, και βλέπει κάπου αλλού μια καλύτερη προσπάθεια, κάπου μια πιο ελπιδοφόρα προσπάθεια, στους άλλους συνδυασμούς, να συμμετάσχει εκεί. Mm-hmm. Να μπει, να συμμετάσχει ενεργά, και γιατί έτσι θα προκύψει ένα δημοτικό συμβούλιο παραγωγικό. Απλώς αυτό που λέω εγώ και είπα και λίγο πριν, κύριε Γούλα, είναι ότι πολλές φορές με την συμπεριφορά και με το κοινό αίτημα έτσι όπως διατυπώνεται, άκρη στα νιάτα να μπουν στην όλη διαδικασία της πολιτικής και της πιο άμεσης ενασχόλησης με τα κοινά, να το τοποθετούμε και να το βάζουμε στη διάσταση που του πρέπει. Να μην χάνουμε το όριό μας, γιατί πολλές φορές, για παράδειγμα, μπορώ να βάλω σε μια ζυγαριά έναν νέο με τις καλύτερες των προθέσεων κλπ. Ο οποίος έχει τα πτυχία του και πάει λέγοντας, όμως να μην μπορεί να παράξει, και έναν 55χρονο, λέω εγώ τώρα, ένα 50χρονο, ο οποίος για παράδειγμα είναι πολύ πιο έμπειρος, να έχει μεστομένες ιδέες και πράγματα, και η ζυγαριά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις προφανώς θα γύρει προς τον δεύτερο, το μεγαλύτερο της ηλικίας. Προφανώς πρέπει να έχει και χώρο να κινηθεί ο πρώτος, αλλά να έχει τον χώρο που του πρέπει, για να βρεθεί η κοινή χρήση τομή όλων αυτών μεταξύ τους. Αυτό λέω στην προκειμένη περίπτωση. Για να μην χάσουμε και την όλη διάσταση και φύγουμε από το ζήτημα και λέμε πράγματα που είναι αλλού. Εγώ το έχω ζυγίσει, έχω δεσμευτεί πρώτα στον εαυτό μου, μετά στους συνεργάτες που με έχουν πλαισιώσει, αλλά και σε αυτούς που προσπαθώ να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας. Και έχω δεσμευτεί να κάνω το εξής, ότι αυτή η φουρνιά ανθρώπων θα έχει τον κύριο όγκο στο ψηφοδέλτιο, και μιλάμε για 50-60%, 10-20% θα είναι νεότεροι, από 18 μέχρι 25-28 χρονών, και ένα 10-20% θα είναι μεγαλύτεροι, δηλαδή από 50 και πάνω. Έτσι. Δεν είναι ένα κομμάτι ηλικιακό το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει, και οι πολύ μικροί έχουν ενθουσιασμό και έχουν ιδέες και μπορούν να ζητήσουν, να δουλέψουν για πράγματα τα οποία θέλει η δική τους ηλικία και μπορούν να σε βοηθήσουν πάρα πολύ, και οι μεγαλύτεροι με την εμπειρία τους, την ηρεμία τους, μπορούν να αποτελέσουν στήριγμα σε αυτό το δυναμικό κομμάτι. Επειδή στοχεύετε σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες και ψαρεύετε, να το πω κάπως έτσι, μέσα από αυτές τις ηλικιακές ομάδες κόσμου, ποιο νομίζετε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που έως σήμερα, γιατί νομίζω ότι συνεχίζει να υπάρχει, παρότι βλέπουμε ότι συνεχώς βγάζεται κόσμο από αυτές τις ελληνικές ομάδες και δεν κινητοποιούνται οι νέοι? Να σας το πω. Για παράδειγμα, νομίζω ότι εν πωλής, και μάλιστα για να το φέρω στα δικά μας δεδομένα, γιατί να πούμε ότι οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική, είναι κάτι τελείως γενικό, που συμβαίνει και αυτό και ισχύει. Μήπως εν μέρη ισχύει και όλα στην περιοχή μας, διότι έχουν πιαστεί τα σχέδια από τους παλιούς
και δεν κάνει κανείς την άκρη για να έρθουν νη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση. Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, το λέω στις κουβέντες μου, αλλά ήθελα πάρα πολύ να πω δύο λόγια πάνω σε αυτό. Και θα σας τα πω όπως τα λέω στα ραντεβού που κάνω για τις υποψηφιότητες. Λες σε κάποιον, πρέπει να βγεις μπροστά, πρέπει να ασχοληθείς με τα κοινά, έχεις να δώσεις, έχεις γνώσεις, έχεις θέληση. Ναι, λέει, θέλω, το βλέπω. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Να σας τα πω εν ολίγης. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι έχει την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου στο μυαλό του, μια εικόνα ανθρώπων οι οποίοι τσακώνονται ατέρμονα, διαφωνούν για τα πάντα, ανεβαίνουν για ψήλιο πίδημα στα τραπέζια. Την εικόνα ανθρώπων οι οποίοι όταν είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μισούνται και στην προσωπική τους ζωή. Ή ότι αν κάνουν την μία επιλογή, δηλαδή αν ασχοληθώ με το δικό σου συνδυασμό ή αν πάω στο συνδυασμό δίπλα, ότι μεθαύριο θα τους ζητήσουν το λόγο γιατί πήγες εκεί και θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα, μποϊκοτάροντας την επιχείρησή τους, τη δουλειά τους, το πρόβλημά τους. Δυστυχώς είναι φαινόμενα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν. Δεν έχει άδικο ο κόσμος αυτός, αυτή η γενιά να τα φοβάται όλα αυτά. Έχουν συμβεί. Όμως πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξουν, να συμβάλλουμε όλοι να αλλάξουν. Είναι τιμή για κάποιον να συμμετέχει στα κοινά. Σε όποιο ψηφοδέλτιο και να είναι. Δεν μπορεί να δημιουργούμε πρόβλημα γιατί πήγες με τον τάδε. Αντί να του δίνουμε συγχαρητήρια, μπες, ασχολήσου, μπράβο σου. Θα σ' ήθελα φυσικά στο δικό μου συνδυασμό, αλλά και δίπλα που είσαι θα συνεργαστούμε μετά. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι τελείως, ας πούμε, άλλης εποχής. Και είναι και το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Ενότητα. Ναι, θα βγει αυτός που θα βγει μεθαύριο, η δημοτική ομάδα που θα διοικήσει το Δήμο. Θα υπάρξει και αντιπολίτευση, θα υπάρχουν και μειοψηφίες. Ωραία, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, και το λέω έτσι ομά, τα συμφέροντα της περιοχής μας. Ναι. Αν πάει η περιοχή σωστά και μπροστά, έτσι, μπράβο. Μπράβο σε αυτόν που διοίκησε, μπράβο σε αυτόν που τον βοηθήσανε και αν τον βοηθήσανε και περισσότερο από ό,τι αυτός διοίκησε, να βγουν αυτή την επόμενη φορά. Εκτός των, για να το προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, εκτός των προτάσεων που θα καταθέσουν όλες οι παρατάξεις, σε αυτές τις εκλογές, αυτό που συμβαίνει συνήθως κιόλας, όταν έχουμε εκλογική διαδικασία, κρίνεται και το έργο αυτού που είχε την διοίκηση του Δήμου στην προκειμένη περίπτωση στα χέρια του. Εσείς για δύο χρόνια είσαστε κοινό σώμα με την σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Ναυπακτίας. Τι δεν πήγε καλά και ερχόσαστε να κομίσετε ως διαφορετικό σήμερα μετά από αυτή την ως ένα σημείο κοινή πορεία και την ανεξαρτητοποίησή σας στην συνέχεια? Ακριβώς. Να πω ότι σε κάθε δημοτική προσπάθεια και είμαι πεπισμένος και στις μελλοντικές δημοτικές προσπάθειες και παντού συμβαίνουν λάθη. Όταν συνεργάζονται μια μάζα ανθρώπων 30-40 ερετών ειδικών συνεργατών και 200 και οι υπάλληλοι του Δήμου, θα συμβούν λάθη, θα συμβούν παραλήψεις. Είναι η δυναμική, μια δυναμική κατάσταση η οποία αλλάζει καθημερινά. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν συγχωρώ λάθη ή που είμαι τελειομανής, τα θέλω τέλεια, αλλά από εκεί και πέρα και τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην προσπάθεια. Όταν τα λάθη όμως είναι πολλά ή όταν τα λάθη μπορούν να διορθωθούν και ανεξήγητα δεν διορθώνονται, τότε εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Και το λέω αυτό για να σας πω, να περάσω, ότι λάθη υπήρχαν λοιπόν και στον πρώτο χρόνο και στον πρώτο μήνα. Έτσι, σίγουρα υπήρχαν λάθη. Προσπαθούσαμε και μέσα στην καθημερινότητα να τα διορθώσουμε, να τα κριτικάρουμε κτλ. Από ένα σημείο και μετά, όμως, έβλεπα ότι κάποια πράγματα δεν γίνονταν όπως έπρεπε, ενώ μπορούσαν να γίνουν. Μετανιώνετε εκ του αποτελέσματος για την απόφαση του 2010 να είστε ως ομάδα, και εσείς προσωπικά βέβαια, αλλά και ως να ομάδα. Να έρθω σε αυτό. Με εκείνη την. Να έρθω σε αυτό. Με την Δημοτική Αρχή. Να έρθω σε αυτό, να απαντήσω λίγο στο προηγούμενο. Να πω λοιπόν ότι όταν φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του 2011 και κουβεντιάσαμε σαν Δημοτική Ομάδα τότε, πρώτα εσωτερικά, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, για το τεχνικό πρόγραμμα του 2013, έβαλα κάποια ζητήματα, τα οποία τα θεώρησα πάρα πολύ λογικά. Να πούμε καταρχάς, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τα πράγματα εκ των έσω, ότι ενώ είσαστε για αρχή, για δύο χρόνια τη Δήμαρχος, πριν τη λήξη των δύο ετών, στον 1,5 χρόνο εσείς παραιτηθήκατε από τη θέση του Αντιδημάρχου, συνεχίσατε να είστε όμως μέλος της Δημοτικής Αρχής και 8 περίπου μήνες μετά έγινε η δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη. Για αυτό που δεν το γνωρίζουν. Και έρχομαι στο σημείο που ουσιαστικά έκανα αυτή τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Mm. Ήταν στο σημείο λοιπόν όπου
συζητούσαμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ανέφερα στους συνεργάτες μου πρώτα και κατόπιν τα είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής πράγματα. Τα λέω εν συντομία. Πρώτον, ότι όταν εκλεγήκαμε, βρήκαμε για το ΕΣΠΑ το οποίο έτρεχε, για το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, βρήκαμε λίγες μελέτες που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Μία μελέτη για το βιολογικό καθαρισμό της αναβάθμισης της ναυπάκτου, μία μελέτη για την αποχέτευση ανοχώρα από διαφορετικούς δήμους, κάποιες μελέτες οδοποιίας, μία μελέτη για... Η Δημοτική Αρχή λέει πάντως ότι δεν βρήκε καμία μελέτη. Ενός θεάτρου, ανοιχτού θεάτρου, εγώ σας αναφέρω και τις μελέτες που βρήκαμε. Σας λέω ονομαστικά δηλαδή. Μία μελέτη για ανοιχτό θέατρο στην πλαγιά του Κάστρου, μία μελέτη για την ανάπλαση του λιμανιού. Όλα αυτά τα βρήκατε την 1η-1η του 2011. Ακριβώς. Βρήκαμε λοιπόν αυτές τις μελέτες, οι οποίες πραγματικά ήταν λίγες μελέτες. Για έναν Δήμο, ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 6 Δήμων, ήταν λίγες μελέτες για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα ποσό αντίστοιχο, ας πούμε, με ποσό που πήραν άλλοι Δήμοι, αρκετά μεγάλο. Και τους είπα λοιπόν στους συνεργάτες ότι ναι, ήταν λίγες οι μελέτες, ναι, σωστά διαμαρτυρόμαστε. Όμως, εμείς τι θα αφήσουμε στον επόμενο, ποιες μελέτες θα βρει ο επόμενος, και ζήτησα λοιπόν να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2013, γιατί από 1η-1η 2014 ξεκίνησε η νέα προγραμματική περίοδος. Ζήτησα λοιπόν να μπουν κάποιες μελέτες, όχι όλες, να βάλουμε όμως 2, 3, 4 διαφοροποιημένες μελέτες. Μία μελέτη για ένα σχολείο, μία μελέτη για ένα έργο ίδρυψης αποχέτευσης, μία μελέτη, ξέρω εγώ, για μια ανάπλαση. Καινούρια, άλλη εκτός από αυτή που γίνεται. Ούτως ώστε ο επόμενος δήμαρχος να μπορεί να τις βρει και να κάνει ένα ξεκίνημα. Ένα ήταν αυτό λοιπόν. Ένα δεύτερο ζήτημα που δεν έγινε δεκτό. Ένα δεύτερο ζήτημα που έβαλα ήταν για την αγορά του οικοπαίδου του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου. Από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, από αυτό που αναλάβαμε, μπορούσαμε να είχαμε πάρει χρηματοδοτήσεις για σχολεία. Δεν έχει συμβεί αυτό, γιατί ακόμα, και δεν θα συμβεί ούτε την επόμενη προγραμματική περίοδος, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασιστεί και δεν έχει αγοραστεί ο χώρος στον οποίο, ας πούμε, θα στεγαστεί το Τρίτο Δημοτικό. Έβαλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα μαζί με κάποια άλλα, μαζί με τις πιστώσεις. Ναι. Έβαλα τις πιστώσεις και τις προτάσεις. Και λέω να τα ψηφίσουμε. Δεν έγινε δεκτό με στη Δημοτική Ομάδα. Τα έβαλα τα θέματα αυτά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα ψήφισα. Και όταν καταψηφίζεις τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό, αν σέβεσαι τον εαυτό σου και τους πολίτες, αν εξαρτητοποιήσεις κιόλας. Καταψήφισα λοιπόν τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό για τα θέματα αυτά που σας έβαλα και 2-3 ζητήματα ακόμα και έτσι ανεξαρτητοποιήθηκα. Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών είσαστε για 2 χρόνια. Σαφώς, 1,5 χρόνο. Στην ουσία δηλαδή ήσασταν ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών που θα έκανε αυτή τη δουλειά. Με αυτά εισηγήθηκα. Στην ουσία λοιπόν μας λέτε ότι για παράδειγμα προφανώς στη συλλογική εργασία μιας ομάδας τα βάζατε σε συνεχή χρονικά διαστήματα, αλλά κάποιοι άλλοι επέλεγαν να μην πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Με αυτό θα σας λέω ότι έκανα τις προτάσεις αυτές μέσα στη Δημοτική Ομάδα και τις έκανα και στο Δημοτικό Συμβούλιο αρχές του 2013. Το ερώτημα όμως έχει να κάνει και με την κριτική ματιά βλέποντας τη διαδρομή του χρόνου, αν επιστρέφαμε πάλι στο 2010 και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας. Ναι. Θα παίρνατε την ίδια απόφαση. Να τελειώσω το προηγούμενο, να πω ότι και το 2013 για το 2014 έκανα ακριβώς τις ίδιες προτάσεις και πάλι δεν γίνανε δεκτές. Έρχομαι λοιπόν στο 2010 να πω ότι οι αποφάσεις και η πορεία στη ζωή γίνεται με τα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Τα δεδομένα εκείνης της στιγμής έλεγαν ότι ο νυν δήμαρχος πρόκειτο για μια προσωπικότητα τεχνοκρατική, η οποία είχε δημιουργήσει κάποιο έργο σε κάποιο άλλο δήμο και η οποία έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτή την προσπάθεια με εκείνα τα δεδομένα ακολούθησα. Στην πορεία όμως προκύπτει ότι δεν ήταν αυτό που περίμενα ακριβώς. Και συνεπώς θεωρώ ότι η δημοτική προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε, η δημοτική προσπάθεια η οποία κάνουμε τώρα με τα άτομα αυτά τα οποία σας περιέγραψα νωρίτερα, θεωρούμε ότι μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Έφερε αποτελέσματα και αυτός ο δήμαρχος και ο κάθε δήμαρχος φέρνει αποτελέσματα. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις δημοτικές αρχές, οι δημοτικοί σύμβουλοι κακοπροαίρετοι, τουλάχιστον στο σύνολό τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγνές προθέσεις, προσπαθούν, δουλεύουν καθημερινά. Έτσι. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται συντονισμένα. Να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να φέρνει και αποτελέσματα. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα που μπορούσε να παράγει η Δημοτική Αρχή. Αποτιμώντας πάντως. Και θεωρώ ότι η δημοτική προσπάθεια που κάνουμε μπορεί να παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Και γι' αυτό την κάνουμε. Αποτιμώντας και περιγράφοντας περισσότερο τους όρους εκείνης της συνεργασίας, με όλο αυτό που μας λέτε για το προφίλ ενός υποψηφίου δημάρχου που ερχόταν
με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από έναν άλλο Δήμο και όντως εκείνη ήταν η πυρηνέδος ατμόσφαιρα της περίοδου, διακρίνω διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στην εκ των υστέρων ανάλυση που κάνουν κάποιοι συνεργάτες σας. Συνεργάτες σας σημερινοί, για παράδειγμα. Ο κύριος Νταουσάνης στη δική μου εκπομπή στο ραδιόφωνο πριν από αρκετό χρονικό διάστημα άφησε να εννοηθούν πολλά άλλα πράγματα για το πώς η δημοτική σας ομάδα πήγε τελικά να συνεργαστείτε με τον κύριο Μπουλέ. Πριν από λίγες εβδομάδες, εδώ σε αυτό το πάνελ, ο κύριος Σημακόπουλος, εκπρόσωπος επίσης της παράταξης, δεν μίλησε κυρίως για αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε εσείς που σας οδήγησαν, αλλά άφησε και εκείνος να εννοηθεί άλλα πράγματα. Ότι οδήγησαν τη δική σας ομάδα το 10 να κινηθείτε περισσότερο προς τα εκεί. Τι από τα δύο ισχύει. Δηλαδή. Ρωτήστε αυτούς που άφησαν τα υπονοούμενα, όχι εμένα. Ότι για παράδειγμα λειτουργήσε εν πωλής και έπαιξε και το δικό του ρόλο και το κόμμα το οποίο για παράδειγμα το 2010 σας είχε στηρίξει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία με μισόλογα βέβαια είπε και ο κύριος Νταουσάνης και ο κύριος Σημακόπουλος. Οι οποίοι δεν περιέγραψαν προφίλ ανθρώπου τεχνοκράτη αλλά κάτι άλλο. Εγώ θα δεχτώ τη δική σας απάντηση. Αλλά δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Αυτό λέω. Η δική μου απάντηση και αυτό που εγώ ξέρω και αυτό που εγώ έζησα είναι ότι είδαμε στη συγκεκριμένη δημοτική προσπάθεια μια καλύτερη προοπτική για την περιοχή από ό,τι από τις άλλες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Πάντως και τα δύο να ισχύουν δεν μπορούν. Κάποιος θα έχει δίκιο και κάποιος θα έχει άδικο. Νομίζω ότι υπόθηκε κάτι τέτοιο στο βαθμό, στο στυλ που το λέτε, δηλαδή στη διάσταση που του δίνεται. Στη διάσταση έτσι. Που αφέθηκε να εννοηθεί. Όχι, δεν νομίζω. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εμένα οι επιλογές μου και θεωρώ ότι δεν θα το επέτρεπα και σε μια ομάδα την οποία συμμετείχα να καθορίζεται από άλλα στοιχεία. Η πορεία μου στα αυτοδιοικητικά. Δεν έχουμε την απάντησή σας. Η πορεία μου στα αυτοδιοικητικά δεν ορίζεται ούτε από κόμματα ούτε από τέτοιες διαδικασίες. Παίρνω μόνος μου τις αποφάσεις και θεωρώ ότι και στις ομάδες που συμμετέχω, τις δημοτικές, θέλω οι αποφάσεις που παίρνονται να έχουν καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Είμαι εδώ για την αυτοδιοίκηση, είμαι εδώ για τον τόπο που ζω. Έτσι, η ζωή, οι πολιτικές απόψεις που μπορεί να έχει ο κόσμος στην υπόλοιπη ζωή του, έξω από τα αυτοδιοικητικά, είναι σεβαστές και καλό είναι και ο κόσμος να συμμετέχει στο πολιτικό γίγνεσθε, όπου θεωρεί καλύτερα. Αλλά αυτό δεν αφορά επιλογές ή ότι κάποιες, ας πούμε, πολιτικές παρατάξεις οδηγούν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, τουλάχιστον όσον αφορά εκεί που συμμετέχω εγώ. Εγώ σας περιέγραψα πριν και σας κατέθεσα στο τραπέζι της κουβέντας ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί κατά το παρελθόν και εσείς καλείστε να δώσετε την απάντηση. Δεν νομίζω ότι είχαν αυτή τη χρειά οι δηλώσεις τις οποίες κάναμε. Ναι, δεν νομίζω ότι είχαν αυτή τη χρειά. Έχω διαφορετική εντύπωση. Δυστυχώς είναι πολύ. Πολύ καιρό πίσω αυτά τα οποία. Μπορεί να το ρωτήσετε τους ιδίους, αλλά δεν νομίζω ότι είχαν αυτή τη χρειά. Πάντως η μία δήλωση δεν έγινε πολύ καιρό πίσω. Έγινε πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στο πάνελ που κάναμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν το αντιλήφθηκα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Να κλείσουμε κάπως έτσι το κεφάλαιο μιας αυτοκριτικής σας ή ενός απολογισμού για την διαδρομή σας έως σήμερα στα δημοτικά πράγματα του Δήμου Ναυπακτίας και να ξεκινήσουμε λίγο μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λίγο την παράθεση κάποιων σημαντικών πραγμάτων που σχετίζονται με το Δήμο. Και την προηγούμενη εβδομάδα που συζήτησα με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, ένα πρώτο θέμα που έριξε στο τραπέζι, που έβαλε στο τραπέζι, είναι αυτό της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Στην ουσία, τα πρώτα εργαλεία που έχει κάθε Δήμαρχος στα χέρια του είναι οι υπηρεσίες και το προσωπικό του. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε αυτό το κεφάλαιο ο Δήμος Ναυπακτίας σήμερα. Λειτουργεί ή που θα πρέπει να λειτουργεί. Πώς λειτουργεί καταρχάς. Λοιπόν, να πω ότι ο Δήμος Ναυπακτίας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερους των 200 εργαζομένων. Αν συμπεριλάβουμε δε και τους κατά καιρού εποχικούς και συμβασιούχους, αρκετά μεγαλύτερο σε αριθμό. Συνεπώς, αυτό το δυναμικό μπορεί να δημιουργήσει αποτέλεσμα, μπορεί να δημιουργήσει αποτέλεσμα ορατό στους δημότες και να δώσει ευκαιρίες σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, επιχειρηματικό, ιδιώτες, υπηρεσίες που υπάρχουν στο Δήμο για να αναπτυχθούν. Αυτό το προσωπικό χρειάζεται μέσω του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του μια πολύ καλή οργάνωση και να μπορεί να δώσεις, να μπορείς να του δίνεις την δυνατότητα να αξιολογείται αξιοκρατικά. Και μέσα από την αξιοκρατική αξιολόγηση των προσπαθειών του, μέσα δηλαδή από αυτόν που επιβραβεύεις, να αυξάνεται η προσπάθεια και να αυξάνεται και το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι
το οποίο είναι το ζητούμενο και είναι κάτι το οποίο θα επιχειρήσω να κάνω εφόσον οι πολίτες μας δώσουν την εντολή. Το σημερινό πάντως κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Ναυπακτίας τον έχετε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δεν ξέρω τις τροποποίησεις αν έγιναν, αλλά τον πρώτο κανονισμό. Τον πρώτο κανονισμό. Τον έχω ψηφίσει. Ναι. Παρά τις αντιδράσεις που είχαν ανακύψει εκείνη την περίοδο από την πλευρά των εργαζομένων και τις προτάσεις οι οποίες δεν έγιναν δεκτές. Ένα θέμα το οποίο επίσης έχει συζητηθεί αρκετά, του κανονισμού, εσείς είσαστε από αυτούς που ψηφίσαν κανονικά αυτή την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτόν τον τρόπο λέτε τώρα βέβαια ότι θα τον αλλάξετε αν έρθετε στο. Αν ο ναυπακτιακός λαός σας δώσει. Σίγουρα θα αλλάξουν πράγματα στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Πιο πολύ όμως ρόλο παίζει πέρα από τον οργανισμό το πώς επιβραβεύεις τις προσπάθειες, το πώς συμμετέχεις στις επιτυχίες των υπαλλήλων, γιατί οι υπάλληλοι του Δήμου είναι αυτοί που δίνουν τις επιτυχίες στη δημοτική προσπάθεια, αλλά πώς συμμετέχεις όχι μόνο στις επιτυχίες των υπαλλήλων, αλλά πώς συμμετέχεις και στα λάθη τους. Και πώς κάθεσαι δίπλα τα λάθη τους να διορθώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε από τη μία να μην έχουν κόστος και να μην δημιουργούν πρόβλημα στον πολίτη ή τέλος πάντων να δημιουργούν το λιγότερο δυνατό πρόβλημα και από την άλλη όμως να τους δείχνεις ότι ξέρετε κάτι, αυτός που θα προσπαθήσει, αυτός που θα δουλέψει παραπάνω, αυτός που θα προσφέρει στο Δήμο είναι και πιθανό να κάνει και κάποιο λάθος. Στο λάθος λοιπόν δεν θα τον κρεμάσουμε αυτόν τον υπάλληλο, αλλά θα τον στηρίξουμε. Όπως ακριβώς έχουμε πρόσωπο και του ζητάμε να δουλέψει παραπάνω, έτσι πρέπει να έχουμε και το πρόσωπο στο λάθος, όταν το λάθος αυτό είναι ανθρώπινο, να είμαστε κι εμείς ανθρώπινοι απέναντί του. Να σας ζητήσω να μου διευκρινίσετε κάτι. Σε συζήτηση που έχει γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέμα το οποίο σχετιζόταν με την απόδοση εργαζομένων ή με τα λάθη εργαζομένων, κάνατε μια δήλωση η οποία μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά ήταν μια δήλωση η οποία όπως ακριβώς έγινε εκεί έπεσε κάτω και δεν ξανασυζητήθηκε τίποτα. Μιλήσατε για τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν και επειδή παράγουν μοιραία μπορεί να κάνουν λάθος και να πληρώσουν. Μιλήσατε και εργαζομένους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν λάθος εκ των πραγμάτων επειδή δεν έχουν αντικείμενο. Με μάλλον άλλο αντικείμενο στα χέρια τους και όχι αυτό που θα έπρεπε να έχουν ως υπάλληλοι του Δήμου. Θέλετε να μου το διευκρινίσετε λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και για τους συνεργάτες μου, θα προσπαθήσω να πάρω το καλύτερο δυνατό από την προσπάθειά τους, από τα ταλέντα τους, από τις ικανότητές τους. Έτσι ακριβώς πρέπει να συμβεί και με τους υπαλλήλους. Είπα λοιπόν ότι δεν μπορεί κάποια λάθη υπαλλήλων να τα μεγαλοποιούμε επειδή ακριβώς μπορεί να έχουν μια δημοσιότητα μεγαλύτερη και κάποια άλλα σημαντικότερα που δημιουργούν περισσότερο κόστος στο δημότη να τα προσπερνάμε έτσι, και να τα αφήνουμε. Δεν μπορεί να χωρίζουμε τους υπαλλήλους σε αρεστούς και μη αρεστούς. Δεν μπορεί έναν υπάλληλο να τον κρίνουμε ως εχθρό επειδή, παράδειγμα, μπορεί να μην εργάζεται. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους ώστε τον υπάλληλο ο οποίος προσπαθεί να μην εργάζεται, όχι επειδή είναι εχθρός, αλλά επειδή είναι λίγο. Έχω την εντύπωση. Προσπαθεί πάντως λίγο να καλοπεράσει, να τον ενεργοποιήσεις και να του δώσεις μετρήσιμες δουλειές να έχει, ώστε να μπορεί και να τον ελέγξει, αλλά να μπορεί να στριμωχτεί και να αποδώσει. Δεν ξέρω αν αλλά τον υπάλληλο τον παραγωγικό θα πρέπει να τον ενθαρρύνεις. Θα πρέπει να τον στηρίξεις. Αν θυμόσαστε ακριβώς ποια ήταν η στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχατε κάνει αυτή την αναφορά, αλλά η αναφορά σας τότε σε υπαλλήλους οι οποίοι παράγουν λιγότερο έργο. Σαφώς. Δεν σχετιζόταν ή καθόλου έργο, δεν σχετιζόταν με αυτή τη διάσταση που δίνεται σήμερα, αλλά με υπαλλήλους οι οποίοι δεν παράγουν έργο γιατί έχουν άλλου είδους ρόλους στο εσωτερικό των υπηρεσιών. Είχατε δώσει μια τέτοια διάσταση εκείνη την περίοδο. Όχι ακριβώς, εντάξει. Στην ουσία, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει και έχοντας ένα άλλο ρόλο μέσα στα πράγματα του Δήμου. Αυτή τη διάσταση είχατε δώσει εκείνη την περίοδο. Από τη στιγμή που. Ονομάζοντάς τους μάλιστα εκείνη την περίοδο οι μετέωρους υπαλλήλους. Ναι, αυτό είχατε. Από τη στιγμή που χωρίζεις τους υπαλλήλους και υπάρχουν υπάλληλοι που κατά καιρούς θεωρούνται ημέτεροι και μη ημέτεροι και κάποιοι προστατεύονται και κάποιοι δεν προστατεύονται, κάποιοι προστατεύονται στα λάθη τους και κάποιοι όχι, κάποιοι επιβραβεύονται στα θετικά τους και κάποιοι όχι, αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα. Mm-hmm. Δημιουργεί ένα πάρα πολύ άσχημο κλίμα στις υπηρεσίες και αυτό δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει αποτελέσματα. Διαρκώς δημιουργούνται προβλήματα, διαρκώς δημιουργούνται παρεξηγήσεις, γκρίνια, μη αποτέλεσμα. Μάλιστα. Έτσι.
Δεν σημαίνει δηλαδή το ότι να είναι ο υπάλληλος στο γραφείο και να κάθεται ή να έχει ένα χαρτί μπροστά ότι παράγεται και αποτέλεσμα. Για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να του δημιουργήσει το κλίμα αυτό, ώστε να μπορεί να προσφέρει. Mm-hmm. Να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Γιατί και όλοι οι υπάλληλοι δεν μπορούν να προσφέρουν τα ίδια. Τελευταίο ζήτημα πριν πάμε στο διάλειμμά μας. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά θα κουράσει αν μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και θα είναι αντικείμενο της προεκλογικής περίοδου, τα οικονομικά του Δήμου Ναυπακτίας. Πώς τα διαβάζετε εσείς με το δικό σας τρόπο? Την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Ναυπακτίας εδώ μέτρησε το χρέος του Δήμου, σύμφωνα με όλα όσα πήρε στα χέρια την 1η-1η του 2011 και όλα όσα φυσικά προέκυψαν στη συνέχεια, γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θέλω να μπω καν σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και για να σου το εξηγήσω, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό το οποίο έχει γίνει από το Δήμαρχο, το να αλλάζει διαρκώς το ποσό και να μην υπάρχει μια βάση συζήτησης τέτοια ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε. Αν αλλάζουν τα δεδομένα, βέβαια, ορθώς το αλλάζει. Έτσι. Δηλαδή, αν προκύπτουν χρέη τα οποία δεν είχε όταν τον έλαβε τη θητεία του, ορθώς το αλλάζει. Όχι. Λοιπόν, απλώς εγώ θέλω να πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτές οι αλλαγές, με βάση τις δικές σας γνώσεις και την εικόνα που έχετε, είναι βάσιμες ή έχετε άλλη ανάγκη? Εγώ να πω ότι στον οικονομικό απολογισμό στον οποίο συμμετείχα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανα κάποιες ερωτήσεις. Mm-hmm. Και λέω, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε για χρέη, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, θα πρέπει να παίρνουμε τα ίδια δεδομένα σε κάθε περίοδο. Ωραία. Δεν μπορεί λοιπόν, παράδειγμα, στη μία περίπτωση να υπολογίζονται συνεχιζόμενα έργα, παράδειγμα στο χρέος, και στην άλλη περίπτωση να μην υπολογίζονται και να λες ότι ναι, μεν είναι συνεχιζόμενα, αλλά δεν έχω τελειώσει τη θητεία μου ακόμα. Εντάξει, όταν θα την τελειώσεις και όταν θα δούμε τότε πόσα θα είναι τα συνεχιζόμενα έργα, να το υπολογίσουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Θέλετε να μου βάλετε το δικό σας μέτρο σύγκρισης να είναι κοινό και να μου πείτε με το δικό σας μέτρο σύγκρισης τι βγάζετε? Κοιτάξτε να δείτε. Με το δικό μου μέτρο σύγκρισης βγάζω το εξής. Ότι το να περιορίζουμε τη συζήτηση και το δημοτικό διάλογο μόνο σε αυτό, δηλαδή το αν το χρέος είναι 1 εκατομμύριο πάνω, 2 ή κάτω, και από την άλλη να τρέχει ένα ΕΣΠΑ στο οποίο ο Δήμος Μεσολογγίου να έχει πάρει τριπλάσιο και τετραπλάσιο ποσό από το Δήμο Ναυπάκτου και μιλάμε για νούμερα 60 με 20, έτσι, mm-hmm. μιλάμε mm-hmm. τα ενταγμένα και τα δημοπρατημένα mm-hmm. έργα. Mm-hmm. Όταν μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια διαφορά, το να συζητάμε για 2 εκατομμύρια χρέος περισσότερο ή λιγότερο, το θεωρώ από προσανατολισμό της κοινής γνώμης. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τις το λέω από προσανατολισμό? Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να συζητάμε πώς στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα πάρουμε κι εμείς 60. Δεν θα διαφωνήσω. Αυτό. Αλλά για παράδειγμα. Και τι βλέπω, συζητάμε αυτό και χάνουμε την εικόνα. Όταν ένας Δήμος, για παράδειγμα, έχει ένα χρέος το οποίο μεγαλώνει συνεχώς επειδή του προκύπτουν πράγματα στην πορεία του χρόνου, αν συμβαίνει αυτό στην προκειμένη περίπτωση και καταλήγει στο να πάρει εν μέσω της θητείας την απόφαση να κάνει παύση του όποιου τεχνικού προγράμματος είχε, προφανώς έχει μεγάλη σημασία το πόσο είναι τελικά το χρέος. Έστω και αν είναι διαφορές, είναι 2 ή 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέτε εσείς. Mm-hmm. Αν είναι τόσες, που και πάλι, σε ένα Δήμο, για παράδειγμα, ο οποίος κάποιος παρουσιάζει 10 εκατομμύρια και κάποιος 7, προφανώς και έχουν σημασία και για 3 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Δεν είναι αμεληταία ποσά. Σαφώς. Γι' αυτό ζητάω και δεν μπαίνω στην ανάλυση του ποσού, αναλύστε το από πού προκύπτει, αλλά πείτε μας κι εσείς, με βάση την εμπειρία σας και την εικόνα που έχετε, πού το μετράτε με τα δικά σας μέτρα και σταθμά. Ναι, να σας πω το εξής. Ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, η προτεραιότητα του Δήμου είναι η επόμενη προγραμματική περίοδος. Έτσι το θεωρώ εγώ. Τώρα, στην βάση της κουβέντας στην οποία το βάζετε εσείς, να πω τα εξής πράγματα. Ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος πλέον, λόγω των νόμων που ενισχύουν σήμερα και που δεν ισχύαν παλαιότερα, ελέγχεται ο προϋπολογισμός κάθε τρίμηνο. Τι συνέβαινε λοιπόν στους δημοτικούς προϋπολογισμούς? Συνέβαινε το εξής. Παίρναμε ένα έσοδο του Δήμου, το φουσκώναμε και λέγαμε ότι στον τάδε κωδικό θα προκύψει ένα έσοδο 1 εκατομμύριο. Ενώ στην πραγματικότητα προέκυπτε 100.000 μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Το 1 εκατομμύριο λοιπόν ποτέ δεν το εισπράταμε, από την άλλη όμως τα έξοδα το δαπανούσαμε. Έτσι, αυτό συνέβαινε. Και γεννούσαν οι χρέοι Δήμοι. Μπορούσαν να γεννήσουν χρέοι Δήμοι. Ήταν mm-hmm. θέμα πλέον καθαρά δικής τους συνείδησης. Μάλλον οι καινούργιοι νόμοι που προκύψαν, τι λένε? Ότι κάθε τρίμηνο ο προϋπολογισμός του Δήμου θα ελέγχεται. Και ελέγχεται. Επί ποινής παράβασης καθήκοντος και επί ποινής πτώσης. Ότι εάν τα έσοδα στο τρίμηνο δεν έχουν την αναλογική εισπραξιμότητα σε σχέση με αυτό που προϋπολόγιζες, θα πρέπει να κάνεις αναμόρφωση προϋπολογισμού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κύριε, στο τρίμηνο
είχες υπολογίσει 1.000.000 θέσεις πράξης το χρόνο. Στο τρίμηνο έπρεπε να έχεις πράξει 250.000. Πόσες έπραξες? 20. Κάνε αναμόρφωση προϋπολογισμού. Όχι για 230.000 του τριμήνου, αλλά για τα 900 χιλιάρικα όλης της χρονιάς. Άρα πλέον δεν μπορεί να υπάρξει δήμος ο οποίος θα σέρνει πίσω του χρέος. Αυτό είναι δεδομένο και ισχύει σε όλη την Ελλάδα και όποιος πει το διαφορετικό λέει ψέμα. Άρα λοιπόν, όποιος και να ήταν δημοτική αρχή, αυτό θέλω να πω, όποιος και να ήταν δημοτική αρχή, δεν μπορούσε να παράγει χρέος. Τέλος αυτό. Είναι να, μια σχέδια να παράξει καινούργιο χρέος, ναι. Να αποπληρώσει το προϋπολογισμό. Τώρα όμως, μα εννοείται ότι για να, ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο που καταθέτει ο Δήμος υποχρεωτικά από τον νόμο πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Παλαιότερα ισοσκελιζόταν πώς ο προϋπολογισμός? Φουσκώνοντας τα έσοδα. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα όποιος και να ήταν θα έπρεπε να αποπληρώσει τα χρέη. Και μάλιστα το κράτος έβαλε και ένα μηχανισμό. Και είπε στο μηχανισμό ότι όποιος είναι Δήμος χρεωμένος θα έρθω εγώ και θα του πληρώσω τα χρέη για να μπορεί να ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό του. Και μάλιστα πιθανόν εκεί να μπορούσαμε σαν Δήμος να έχουμε και περισσότερο όφελος. Δεν θέλω να πω περισσότερα στο συγκεκριμένο. Είναι λογιστικό το θέμα και θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Ναι, απλώς να πω κάτι σε αυτό που λέτε. Σε αυτό που λέτε, γιατί το παρουσιάζετε σαν, για παράδειγμα, οποιοδήποτε είχε χρέος, οποιοδήποτε στα χέρια του, να μπορούσε κάλλιστα με αυτή τη φιδεία και τους νόμους που υπάρχουν και είναι σε ισχύ να το αποπληρώσει. Εγώ, για παράδειγμα, ξέρω ότι ο Δήμος Μεσολογγίου, να σα το καταλάβετε, παρέλαβε ένα χρέος γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή το έχει στα 7. Δεν το έχει αποπληρώσει. Να, γιατί το δικό μας είναι αποπληρωμένο 100%. Άρα ο νόμος δεν οδηγεί στην αποπληρωμή. Οδηγεί στην αποπληρωμή. Οδηγεί στην αποπληρωμή. Οδηγεί. Απλώς τι γίνεται. Στον προϋπολογισμό, όπως τον φτιάχνει στην αρχή, είναι ισοσκελισμένος. Στην πορεία όμως και στα 3 έτη κάποια έσοδα και μάλιστα μερικά από αυτά και κρατικά δεν εισπράττονται. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί στο τέλος να το αποπληρώσει εντελώς. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα που το έβαλες κάτω και είναι έτσι, αλλά είναι ένα πράγμα που θα σε οδηγήσει εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει Δήμος αυτή τη στιγμή που να αυξάνει, σε όλη την Ελλάδα να αυξάνει το χρέος του. Όλοι οι Δήμοι μειώνουν το χρέος του. Όλοι οι Δήμοι. Και εκτός από κάποιους οι οποίοι είναι υπερχρεωμένοι, και μιλάμε τώρα για κάποιους Δήμους όπως, αν θυμάμαι καλά, Αμαρουσίου, που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει άλλη διαδικασία. Διαδικασία των υπερχρεωμένων Δήμων. Έτσι. Μάλιστα. Που ο Δήμος της Ναυπάκτου ποτέ δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Σίγουρα βέβαια. Έγινε στο θέμα της αποπληρωμής, δηλαδή των χρεών, και στο θέμα της λειτουργίας. Υπήρξε σωστή διαδικασία. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι λάθος, αρνητικό. Ωραία. Λοιπόν, ξενία, κεφάλαιο έργων, με το βλέμμα στο ΕΣΠΑ, όπως λέτε, το νέο ΕΣΠΑ, της νέας περίοδου, κυκλοφοριακό, ΔΕΙΑΝ. Μερικά από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στη δεύτερη μας ενότητα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ με τον υποψήφιο Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Γιώργο Γούλα.1950, η εταιρεία Δομικά Πασίση ΑΕ ξεκινά τη δραστηριότητά της στο χώρο των δομικών υλικών. Σήμερα, η εταιρεία Σταθμός αποτελεί πλέον ηγέτη του κλάδου χονδρικής και λιανικής πώλησης, εφοδιάζοντας την ελληνική αγορά με σύγχρονα και ποιοτικά δομικά υλικά. Τα πάντα για τη δόμηση. Εισαγωγή ξυλίας και ραμοσκεπών. Οικοδομικής, βιομηχανικής. Αποκλειστική διάθεση των παραθύρων στέγης Velux. Της νούμερο 1 εταιρείας παγκοσμίως. Κεραμίδια με μοναδική τεχνολογία Smalto. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Προμήθεια και εφαρμογή σε μονωτικά υλικά. Εξωτερική θερμομόνωση και υγρομόνωση. Προϊόντα σιδήρου. Σίδηρος μπετών. Αποκλειστική αντιπροσώπευση γυψοσανίδων Knauf. Όλα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Επισκεφτείτε μας στα τρία σημεία. Στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. Στη Θεμιστοκλή Νόβα, Ναυπάκτος, έναντι ξενία. Και στο Κέντρο Διανομής Πατρών. Δομικά Πασίση ΑΕ. Καινοτομία. Ποιότητα. Εγγύηση. Μήπως ήρθε η ώρα να σκιάσετε το σπίτι σας, χαρίζοντας του δροσιά και προστατεύοντας το από τα αδιάκριτα βλέμματα? Όταν πρόκειται για τέντες, μόνο ένα όνομα καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Συστήματα σκίασης Γεωργακόπουλος.
50 χρόνια τώρα έχουμε συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και σας προσφέρουμε μέγιστη αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα προϊόντων. Χαρακτηριστικά μας η άμεση εξυπηρέτηση, οι άριστες τιμές και η εγγύηση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Συστήματα σκίασης Γιώργα Κόπουλος. Ποιότητα και φινέτσα που ξεδιπλώνεται με μία κίνηση. Σε εμάς θα βρείτε τέντες όλων των τύπων, πέργολες, κλασικές, με βραχίονες, ηλεκτρικές και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, συστήματα εσωτερικής σκίασης και μοκέτες. Συστήματα σκίασης Γιώργα Κόπουλος. Οδός Θέρμου στην Αύπακτο. Τηλέφωνα 26340 24024 6944 75 75 27 και στο ίντερνετ www.tendes.gr. Συστήματα σκίασης Γιώργα Κόπουλος. Αισθητή παρουσία παντός καιρού. Coffee Island. Ταξίδι στη χώρα του καφέ. Απόλαυση, γεύση, άρωμα, καφές. Καφεκοπτείο με 20 διαφορετικές γεύσεις καφέ σας περιμένουν να τις γευτείτε. Εσπρέσο Duomo Oro, ιταλικής εισαγωγής, ύλη, δανέζι, φίλτρου Κένια. Εσπρέσο, καπουτσίνο, λάτε, σορμπέτο, στιγμιαίος island και εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό special. Ξανθός, σκούρος και έξτρα σκούρος. Ο πιο αρωματικός και γευστικός καφές στη χαμηλότερη τιμή γρήγορα κοντά σας. Καθημερινά ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ εκτός Κυριακής. Coffee to go στο 26 34 0 21 473, WhatsApp 6 9 78 5 17 9 74, Vodafone CU 6 9 45 0 72 9 51, Ναύπακτος ή Τζαβέλα 44 απέναντι από το Δημαρχείο. Coffee Island. Πρωτοπορεί, καινοτομεί, εξελίσσεται και δημιουργεί. Πέτρος Χουλιάρας και ΣΥΑ ΕΕΕ. Από το 1973, κορυφαία συστήματα αλουμινίου, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια. Σε ένα χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε πιστοποιημένες με ISO, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Πάντα δίπλα σας, με άρτιες διαδικασίες παραγωγής, ποιοτικές κατασκευές, ανταγωνιστικές τιμές και γρήγορους χρόνους παράδοσης. Πέτρος Χουλιάρας, η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Από απλά συστήματα αλουμινίου έως πολύπλοκες μεταλλικές κατασκευές. Οι πλέον εξειδικευμένοι σε όλη την Ελλάδα στα μεταλλικά κτίρια. Μαλάματα Δωρίδος, τηλέφωνο 26 34 0 22 412. Πέτρος Χουλιάρας και ΣΥΑ ΕΕ. Από το 1973, πρωτοπορεί. Εφημερίδα Ναυπακτία. Ανεξάρτητη. Αδέσμευτη. Αντικειμενική. Τώρα ανανεωμένη κάθε Παρασκευή στα χέρια σας και για όλη τη βδομάδα. Ανακυκλώστε το παλιό σας αυτοκίνητο σήμερα. Πατσαλός Motors. Αποσύρουμε ή διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο χωρίς καμία επιβάρυνση. Πατσαλός Motors. Και για να μην ξεμείνετε, σε εμάς θα βρείτε κάθε είδους ανταλλακτικά, σε άμεση διαθεσιμότητα και στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς. Πατσαλός Motors. Ανακύκλωση και ανταλλακτικά. Ναύπακτος 26 34 0 27 774. Πάτρα 26 10 452 471. www.patsalosmotors.gr. Λοιπόν, είναι γεγονός! Από τότε που βάλαμε ηλιακό θερμοσύφωνα Μαλτέζος, φτάσαμε μέχρι και 50% οικονομία στο ηλεκτρικό. Απ' την ποιότητα Μαλτέζος, πάντα κερδίζεις. Μαλτέζος, ποιότητα και συνέπεια.
Radio Lepanto 101,4. Κατάλληλο, επιθυμητή γονική συνένεση. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε βράδυ Τρίτης, τηλεοπτική διαγωγή Κοσμία. Συζητούμε με τον υποψήφιο δήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Γιώργο Γούλα, επικεφαλής της παράταξης Ανανέωση και Δημιουργία, γύρω από το ζήτημα του Δήμου Ναυπακτίας, γύρω από όλα όσα έχουν γίνει στο πέρασμα των ετών και στην διαδρομή του κύριου Γούλα στα κοινά της περιοχής, όσο και σε όσα έρχεται να προτείνει αυτός και η ομάδα του για το αύριο του Δήμου μας. Κυρίως σε αυτό θα εστιάσουμε στην δεύτερη μας ενότητα την κουβέντα. Κύριε Γούλα, να πάμε λίγο στο επίπεδο των έργων, στο κεφάλαιο των έργων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας παρέθεσε εδώ στην εκπομπή, έχετε ακούσει και στους απολογισμούς που κάνει κατά καιρούς, μια σειρά έργων, τα οποία κοστολογούνται σύμφωνα με αυτόν στα 30 εκατομμύρια ευρώ, με την κατάθεση μάλιστα των προτάσεων για χρηματοδοτήσεις και για υπόλοιπα έργα, μετρώνται σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις στα 42. Η δική σας άποψη όσον αφορά την παραγωγή των έργων και της προετοιμασίας είναι διαφορετική, αν έχω καταλάβει. Και αν έχω καταλάβει καλά, μάλιστα υπήρξε και ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους διαχωρίσατε την θέση σας. Ναι, να αφήσω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και να πω το εξής, το πώς βλέπουμε εμείς τη λειτουργία του Δήμου. Τη λειτουργία του Δήμου τη βλέπουμε σε τρία κομμάτια. Το ένα είναι το πώς οι υπηρεσίες λειτουργούν και πώς εξυπηρετούν το δημότη. Δεύτερον, το πώς η καθημερινότητα είναι καλή και αυτό προκύπτει μέσα από δύο βασικούς τομείς, τον τομέα ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας και τον τομέα της ΔΕΙΑΝ, που είναι ένα δεύτερο κομμάτι της πολιτικής μας, και το τρίτο κομμάτι είναι πώς τα μεγάλα έργα, τα έργα δηλαδή που δίνουν πνοή σε διάφορους τομείς, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και θα έρθω κατευθείαν στο τρίτο, αφού με ρωτάτε για έργα, να σας πω πώς βλέπουμε εμείς τη λειτουργία σε αυτόν τον τομέα και ουσιαστικά αυτό αποτελεί και κριτική σε άλλες περιπτώσεις διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων. Εμείς βλέπουμε τη λειτουργία των μεγάλων έργων ως εξής. Θα καθίσουμε κάτω, σαν δημοτική παράταξη, σε συνεργασία με φορείς, και όταν λέμε φορείς, σε επαγγελματίου βιοτέχνες, σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες, εμπορικό σύλλογο και ένα σωρό άλλους φορείς, και θα κουβεντιάσουμε και θα πούμε ποια έργα προτεραιότητες σε κάθε τομέα πρέπει να βάλουμε. Δεν μπορούμε να βάζουμε ένα κατεβατό μεγάλων έργων και να μην έχουμε στόχευση και να δουλεύουμε σε όλα παράλληλα και σε κανένα τελικά. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουμε κάτω και να πούμε στη σχολική στέγη ποιες είναι οι προτεραιότητες, τα 2-3 πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. 2-3 σχολεία. Αυτά. Ποια είναι τα πρώτα έργα που πρέπει να βάλουμε μπροστά στην ίδρυυση αποχέτευση. Αυτά. Ξέρω εγώ, μια επέκταση του δικτύου αποχέτευσης, ξέρω εγώ, δυτικά ή ανατολικά μέχρι τη Δάφνη. Ή σε να κάνουμε, ας πούμε, ένα βιολογικό στον Πλάτων, ας πούμε, κάτι. Βάζεις μια στόχευση σε 2-3 ζητήματα. Μετά, πας, οδοποιείς. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες? Αυτές. 1, 2, 3, 4 οδοποιίες. Δεν μπορείς να κάνεις 100. Mm-hmm. Έτσι. Μετά, συμφωνείς και λες ότι, κύριε, στον τομέα, ας πούμε, του τουρισμού, ποιες δράσεις, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να κάνω? Αυτές. Πας μετά στον τομέα, ας πούμε, των αναπλάσεων. Ποιες αναπλάσεις θα κάνω στον αστικό ιστό, δηλαδή σε άνω των 10.000 κατοίκων περιοχή, και στους μικρούς οικισμούς? Ποιες? Δεν μπορείς να αναπλάσεις όλες τις περιοχές. Πρέπει να συμφωνήσεις. Πας μετά στο σχέδιο πόλης και στην οργάνωση του χώρου στο Δήμο μας. Τι θέλω να κάνω εκεί? Αυτό και αυτό και αυτό. Προκύπτουν λοιπόν, θα προκύψουν 30-40 συγκεκριμένα έργα στόχοι, τα οποία όμως δίνουν άλλη πνοή στην περιοχή. Σε αυτά τα έργα λοιπόν δεν θα φοβηθούμε να τα δείξουμε και για κάθε ένα από αυτό να το αναλύσουμε σε βήματα. Δηλαδή θα πούμε ότι, ξέρετε, για να φτιάξεις ένα σχολείο πρέπει πρώτον να χωροθετήσεις. Πού? Δεύτερον, ποιο συγκεκριμένο οικόπεδο θα πάρεις? Τρίτον, να το πάρεις, να το αγοράσεις.
Τέταρτον, να φτιάξεις μελέτες αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές για το σχολείο. Έπειτα, θα πρέπει να βρεις τη χρηματοδότηση. Πού θα βρεις τα χρήματα. Και τέταρτον, και τέλος, να το υλοποιήσεις. Προκύπτουν λοιπόν για κάθε έργο, ξέχασα να πω ότι μετά τις μελέτες θες και την ορίμανση, δηλαδή να περάσει από αρχαιολογίες, δασαρχεία κτλ. Το έργο. Προκύπτουν λοιπόν κάποια βήματα. Για ένα κτηριακό προκύπτουν, ξέρω εγώ, 10 βήματα. Για ένα έργο εργοδοπίας μπορεί να προκύψουν 12 βήματα. Βάζει τα βήματα λοιπόν γραπτά. Τα βήματα αυτά και τα έργα τα συμφωνεί λοιπόν. Και είναι αυτά και δεν αποπροσανατολίζεσαι στη διάρκεια τη θητεία σου. Αυτά τα έργα λοιπόν τα ξέρουν οι συνεργάτε σου, οι αντιδήμαρχοι, τα ξέρουν οι διευθυντέ του Δήμου, τα ξέρουν οι πολίτε. Και βάσει αυτών έρχεσαι να αξιολογήσει και του συνεργάτε σου και του υπαλλήλους του Δήμου και κυρίως τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Τους λες λοιπόν στον τομέα σου, ναι, είναι αυτά τα 4-5 έργα. Στον τομέα του άλλου είναι αυτά τα 3. Στα βήματα που περιγράψεις. Κάθε τρίμηνο, ναι, θα ερχόμαστε και θα πούμε κάναμε κάποιο βήμα σε κάποιο έργο του τομέα. Mm-hmm. Ή θα έρχεται η καθημερινότητα να καθυλώνει τον αντιδήμαρχο και τον διευθυντή απλώς να διαχειρίζονται μια καθημερινότητα και στα μεγάλα θέματα να προχωράμε με καθυστερήσεις. Απλώς στα βήματα που περιγράψατε και στη μεθοδικότητα πάνω στην οποία πρέπει να πατάει ένας Δήμος λειτουργώντας από το σημείο της σκέψης, της ιδέας μέχρι της πραγμάτωσης του έργου, υπάρχει ένα βήμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό όλων. Mm-hmm. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει το έργο. Είναι η χρηματοδότηση αυτών, ναι, των έργων. Θεωρείται το πιο σημαντικό. Δεν είναι το πιο σημαντικό. Και για να σας εξηγήσω γιατί δεν είναι σημαντικό. Στις ημέρες που διανύουμε. Γιατί, για παράδειγμα. Δεν είναι αμεληταίο τουλάχιστον. Για παράδειγμα, στο ΕΣΠΑ, στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, από την νυν δημοτική αρχή, θεωρώ ότι σε κάποια έργα, σε κάποιους τομείς, δεν μπορούσε να κάνει περισσότερο έργο, mm-hmm, σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Δεν μπορούσε. Γιατί δεν είχε τις αντίστοιχες μελέτες και δεν μπορούσε να τις έχει. Mm-hmm. Πού θα μπορούσε να είναι περισσότερο παραγωγική. Ναι, στην εκπαίδευση. Μπορούσαμε να είχαμε κινηθεί γρήγορα, να είχαμε αγοράσει το οικόπεδο και να είχαμε εντάξει το τρίτο δημοτικό. Υπήρχαν μελέτες για παράδειγμα τα σχολεία. Δεν υπήρχαν μελέτες. Λέω, μπορούσαμε κατευθείαν, επειδή είχαμε τη δέσμευση και μας είχε πει ο Περιφερειάρχης, mm-hmm, ότι ξέρετε, θα σας εντάξω σχολείο. Γιατί δεν μπορεί οι άλλες περιοχές πήρανε, όπως ναι, διαμαρτυρηθήκαμε, θα σας εντάξω και εσάς. Όμως πρέπει να κινηθείτε αυτό γρήγορα. Αυτό έγινε επειδή έχουν περάσει, παρουσίας, έχουν περάσει τρία χρόνια. Έχουν περάσει τρία χρόνια. Δεν είναι θέμα τεχνικών υπηρεσιών, είναι θέμα πολιτικής. Έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Όχι, αν ρωτάω, θα πάμε στο οικόπεδο. Άλλο ρωτάω. Ρωτάω για παράδειγμα, αν όλο αυτό που περιγράφεται, ότι για παράδειγμα υπήρχε από την πλευρά της περιφέρειας δέσμευση προς τον Δήμο, ότι εγώ αν προχωρήσετε έστω και στοιχειοδός ένα έργο, ότι θα το εντάξω όπως το εντάσσω. Όχι, και για τις άλλες περιοχές. Προσέξτε. Γιατί αυτό περιγράφεται. Τότε θα το κάναμε. Γιατί είπατε λίγο πριν ότι σε ορισμένα πράγματα αναγνωρίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι επειδή δεν υπήρχαν μελέτες. Δεν υπήρχαν όμως, μελέτες, προσέξτε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Αλλά όμως, λέτε, στα σχολεία, στη συνέχεια, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί μας είχε η περιφέρεια θα προχωρήσει. Αυτό... Σας ρωτώ, είχαμε μελέτες για τα σχολεία. Αυτό... Και μου λέτε όχι. Σας εξηγώ λοιπόν που είναι το θέμα. Ούτε σε μία περίπτωση είχαμε, ούτε στην άλλη. Εξηγήσατε τη διαφορά. Πρώτον, ναι, ότι σε εξηγήστε, κάποια ναι, μέτρα του ΕΣΠΑ, σε κάποιους τομείς, ναι, είχαν απορροφηθεί τα χρήματα. Mm-hmm. Άρα δεν υπήρχε δυνατότητα και ο Περιφερειάρχης να ήθελε να σε εντάξει. Άρα δεν σχετίζεται με τις μελέτες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπήρχαν τομείς όπου για να κάνεις μία μελέτη απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, είναι κάποια έργα τα οποία θέλουν περιβαλλοντικά, ειδικά όπου απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη, mm-hmm, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Άρα, όταν μιλάμε για έργα ίδρυψης αποχέτευσης και τέτοιου είδους έργα ή οδοποιίες, πάλι υπάρχει πρόβλημα χρονικό. Στο σχολείο όμως, εφόσον είχαμε λήξει και είχαμε αγοράσει το οικόπεδο, μπορούσαμε εκεί πέρα να είχαμε κερδίσει μια σχολική μονάδα. Και ουσιαστικά, στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, οι δυνατότητες του Δήμου ήταν μικρές γιατί ακριβώς δεν είχε τις μελέτες έτοιμες. Αν είχαμε τις μελέτες έτοιμες, μπορούσαμε 1η-1η του 2011 να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Έτσι. Η κριτική μου στη Δημοτική Αρχή αυτή συνίσταται στο ότι αυτό που το οποίο κατηγορούσε και κατηγορούσαμε, δηλαδή ότι δεν βρήκαμε μελέτες, το κληρονομούμε στους επόμενους. Δηλαδή δεν θα βρουν σοβαρές μελέτες από την νυν Δημοτική Αρχή. Για την παραγωγή μελετών στη διάρκεια αυτής της θητείας στη σχολή έχετε να κάνετε. Yeah. Για την παραγωγή μελετών στη διάρκεια αυτής της θητείας και για τη μεγάλη κουβέντα που έγινε στη διάρκεια αυτής της θητείας για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι μελέτες αυτές. Τι έχετε να παρατηρήσετε? Πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα κρίνεις με μια κουβέντα. Έτσι. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, με μια μοναδική κουβέντα. Δηλαδή, είναι λάθος ή είναι σωστό. Όταν ξεκινάς μια θητεία και δεν έχεις μελέτες σε κάποιο τομέα και προκυρήσετε ένα μέτρο, για να το κερδίσεις το μέτρο, mm-hmm, πρέπει να κάνεις μελέτες. Και για να κάνεις γρήγορα μελέτες, πρέπει να κάνεις κάποιες διαδικασίες, οι οποίες δεν μπορεί να είναι αυτές οι οποίες
θες και αυτές οι οποίες είναι εξωκρατικές, δηλαδή διαγωνισμούς, αν το πάτε και την κουβέντα. Άρα λοιπόν εκεί έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα γρήγορα και αυτός ο τρόπος μπορούσε να το εξασφαλίσει. Και πραγματικά, αν θέλαμε να πάρουμε και ένα σχολείο, θα έπρεπε με αυτή τη διαδικασία να πάμε. Θεωρείτε ότι στην αρχή. Ναι. Όταν όμως μιλάμε για την ίδια διαδικασία, το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο χρόνο, εκεί το πράγμα αλλάζει. Γιατί αν έχεις τη στρατηγική όπως σας την περιέγραψα, και να μιλήσω και να πάω μπροστά, να πάω στην προγραμματική περίοδο τη σημερινή. Δηλαδή, αυτός που θα ξεκινήσει τώρα και δεν θα βρει σοβαρές μελέτες σε κάποιους τομείς, ίσως στην αρχή, αν προκηρυχθεί κάποιο μέτρο του ΕΣΠΑ, να αναγκαστεί πολύ γρήγορα να κάνει κάποιες αναθέσεις μελετών για να πάει. Όμως, αν σηκωθεί και πάρει τις υπηρεσίες του και πάει από εκεί στην περιφέρεια και καθίσει κάτω και πει: ελάτε εδώ κύριε, τι θα προκηρύξετε στην εκπαίδευση, τι θα προκηρύξετε στον τουρισμό, τι θα προκηρύξετε στην ίδρυυση αποχέτευση, τι θα προκηρύξετε στην σχολική στέγη, τι θα προκηρύξετε εκεί. Και θα σου πούν λοιπόν, δεν το έχουν κρυφό, συνεργάτες είναι έτσι. Θα σου πούνε ότι ξέρετε, τον Απρίλιο του 2014, το Πάσχα του 2015, θα προκηρύξουμε για σχολική στέγη. Την άνοιξη θα βγάλουμε πρόγραμμα για την απασχόληση. Το καλοκαίρι θα βγάλουμε του 2015, θα βγάλουμε πρόγραμμα για ίδρυυση αποχέτευση. Όταν λοιπόν έχεις αυτά, θα δεις το γρήγορο, θα πας να το αντιμετωπίσεις πιθανόν και με κάποια απευθείας ανάθεση μελέτης. Ένα πράγμα όμως το οποίο θα ανοίξει μετά από ένα χρόνο, ενάμιση και το ξέρεις, θα πρέπει να κάνεις τη διαδικασία που πρέπει. Δηλαδή διαγωνισμό, να κάνεις σοβαρή μελέτη και να πας να διεκδικήσεις τα χρήματα πλέον οργανωμένος και να μην τρέξεις πάντα με αυτή τη διαδικασία. Παρατηρώντας, όσο και να οργανωνόμαστε, παρατηρώντας, θα έχουμε πάντα το ίδιο φαινόμενο. Παρατηρώντας όλα όσα συνέβησαν στο Δήμο Ναυπακτίας στη διάρκεια αυτής της θητείας και κυρίως εστιάζω στον χρόνο στον οποίο εσείς είσαστε πολιτικός προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών. Με τον Δήμο να προχωρά στην πολιτική του απόφαση για την απευθείας ανάθεση περισσότερων από 55 μελετών. Κρίνετε ότι σκοπίμως και καλώς ενήργησε με αυτόν τον τρόπο και με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα στη συνέχεια? Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Δεν θυμάμαι εκείνη την περίοδο βέβαια, παρότι είσαστε αντιδήμαρχος στις υπηρεσίες όπου όλα αυτά συζητώνται, να διαχωρίζετε τη θέση σας σε αυτές που δεν συμφωνούσατε. Ναι, σας το περιέγραψα νωρίτερα νομίζω. Όταν συμμετέχεις σε μια ομαδική προσπάθεια, βλέπεις και στραβά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι με το πρώτο στραβό που θα δεις, το δεύτερο, το τρίτο, πρέπει να αποχωρήσεις. Βλέπεις όχι, κάποια, βλέπεις η κάποια πράγματα. Η διαφωνία δεν σημαίνει αποχώρηση. Ναι, όχι, λέω, βλέπω λοιπόν κάποια πράγματα στραβά. Αυτά τα στραβά, όπως και άλλοι συνεργάτες, στις κουβέντες που γινόταν ή και από μόνοι μας, διατυπώναμε κάποια πράγματα εσωτερικά. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο με την παραμικρή διαφωνία, την κάθε μικρή διαφωνία που υπάρχει, πρέπει να την βγάζεις δηλαδή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή να το κάνεις θέμα το οποίο δεν γυρίζει πίσω. Έτσι. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Έτσι. Γιατί λάθη θα υπάρξουν. Όταν όμως τα λάθη αυτά εξακολουθούν να συμβαίνουν και μπαίνεις σε μια διαδικασία που θα σε ξαναβάλει να κάνεις τα ίδια λάθη, εκεί πλέον σε κάνει να πιστεύεις ότι τελικά ίσως να μην ήταν λάθη και ότι, ότι μπορεί να είναι και αδικαιολόγητο. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι χρειάζονται μελέτες του ΕΣΠΑ, το λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κάνω πρόταση στο 2012 για το 2013. Το ξανακάνω πρόταση το 2013 για το 2014 και μου λένε ναι, σωστό είναι αυτό που λες, ναι, χρειάζονται όλα, έτσι. Αλλά δεν το κάνω. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί μετά να πας και να βγεις και να κάνεις απευθείας αναθέσεις. Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τα έργα αυτής της περίοδου θα ήθελα να μου κάνετε, γιατί υπήρξατε από τους πρωταγωνιστές στην τελευταία συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, από τους πρωταγωνιστές που βάλατε εναντίον της Δημοτικής Αρχής για την πραγματοποίηση έργων αυτή την περίοδο. Το αντίστοιχο επιχείρημα της άλλης πλευράς, θα ήθελα και το σχόλιο από αυτού, γιατί όλο συνολικά θα το σχολιάσετε. Και τι θέλετε, να μην κάνουμε έργα την προεκλογική περίοδο? Αν κάποιος το διατυπώσει έτσι χοντρά, μπορεί να το περάσει και στον κόσμο τελικά. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Τα πράγματα κατά τη δική μου γνώμη πως έχω. Και πιστεύω ότι αυτή είναι και η κοινή λογική. Η Δημοτική Αρχή ψηφίζει ένα τεχνικό πρόγραμμα. Και το ψήφισε Νοέμβριο μήνα. Το τεχνικό πρόγραμμα και τα έργα που προέβλεψε και που ψήφισε στο τεχνικό πρόγραμμα, για μένα, καλό είναι να τα δουλεύει η Δημοτική Αρχή και μέχρι την ημέρα των εκλογών. Το τεχνικό πρόγραμμα που ψήφισε, που εγκρίθηκε, που το έχει προγραμματίσει, που το έχει πει στον κόσμο, να πάει και να το δουλεύει και αν γίνεται και την Κυριακή των εκλογών το πρωί, να είναι ο εργολάβος και να δουλεύει. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Όταν όμως έρχεται ένα έργο
και μάλιστα σε αναμόρφωση προϋπολογισμού Φλεβάρι, Μάρτι μήνα, ούτε καν δηλαδή Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη που είναι προς το τέλος. Mm-hmm. Και προκύπτει όχι μια αναμόρφωση προϋπολογισμού για 2-3 έργα, έστω να το πω. Εντάξει. 2-3 έργα μπορεί να προκύψαν. Σε ένα τέτοιο μεγάλο Δήμο προεκύψαν και χρειάστηκαν 2-3 έργα. Ή κάτι που δεν το είχαμε δει, δεν το είχαμε προβλέψει, δεν το είχαμε προγραμματίσει, το βάλαμε και το κάναμε. Άντε να το εγκρίνω. Όταν όμως έρχονται 15-20 κωδικοί τέτοιοι Φλεβάρι, Μάρτι μήνα, δημιουργούνται άλλες εντυπώσεις. Που ακόμα και αυτές οι εντυπώσεις να μην έχουν βάση, έτσι, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να φαίνεται, να είναι απλώς, πρέπει και να φαίνεται. Μάλιστα. Πάντως, επειδή αυτή η κουβέντα αυτής της περίοδου μου θυμίζει πολλές συζητήσεις πολλών, σχεδόν του συνόλου των προεκλογικών περιόδων που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ στα εκλογιά της περιοχής μας. Δηλαδή, την ίδια κουβέντα κάναμε και το 2010, την ίδια κουβέντα κάναμε και το 2006, την ίδια κουβέντα κάναμε και το 2002 προεκλογικά. Για το αν τελικά οι Δήμοι εκείνες τις περιόδους, η Δημοτική Αρχή σήμερα, κάνουν ή όχι προεκλογικά έργα. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, καταλήγω στο συμπέρασμα, ότι όλοι έχοντας την εξουσία στα χέρια τους αυτή την περίοδο, θα κάνουν έργα. Θα κάνουν έργα ακόμα και μέσω αυτής της οδού των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού. Γιατί πάντα και το 10, ξαναλέω, και το 6, όταν τελείωνε η δική σας θητεία, και το 2, όταν τελείωνε η θητεία του προκατόχου σας, τα ίδια πράγματα συζητάγαμε. Σε αυτό, εν μέρη, σε αυτή την αίσθηση που έχει ο κόσμος, οφείλεται και στην πληροφόρηση την οποία παίρνει. Και η οποία δεν είναι διακριτή και δεν έχει συμφωνηθεί ένας μίνιμουμ κανόνας ηθική σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, αν συμφωνούσαμε. Αν βάλουμε την ηθική στην κουβέντα, ο καθένας θα τραβήξει τη δική του ηθική. Να μην το πω ηθική. Θα την κόψει και θα τη εκεί που θέλει. Να μην το πω ηθική, να το πω έναν κώδικα διοντολογίας. Mm-hmm. Τον οποίο θα μπορούσε και η ΚΕΔΚΕ, η Κεντρική Ένωση των Δήμων, ΚΕΔΕ τώρα, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, θα μπορούσε αυτή να το βάλει και να πει ότι στους δημάρχους και στους Δήμους ότι ξέρετε. Τα έργα, και αυτό πιστεύω, αυτό θα ήταν η δική μου πρόταση. Τα έργα που είναι στο τεχνικό πρόγραμμα να τα δουλεύετε. Να ξέρει ο πολίτης ότι αυτό είναι έργο τεχνικού πρόγραμματος και εκτελείται. Και είναι προγραμματισμένο. Και είναι εκτελείται και πλησίων των εκλογών. Δεν είναι λάθος. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Όταν όμως το έργο αυτό μπαίνει τελευταία στιγμή, ας πούμε, με αναμόρφωση και δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκύψει έτσι και να χρειάζεται, εντάξει, αν είναι κάτι τέτοιο. Και γίνεται, τότε θεωρείται προεκλογικό και θα πρέπει, ας πούμε, να στυλιτεύεται. Έτσι. Αν αυτός ο κώδικας δοντολογίας υπήρχε, θα μπορούσαν και οι πολίτες να έχουν ορθή κρίση και πιο εύκολα. Mm-hmm. Ενώ τώρα μπορούν σε ένα προγραμματισμένο έργο, επειδή θα δουν την μπετονιέρα και επειδή δεν έχουν την ενημέρωση ότι πρόκειται για ένα έργο προγραμματισμένο, να πούν «Α, προεκλογικά γίνεται» και να παρεξηγήσουν κάτι το οποίο είναι θετικό, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Και απ' την άλλη, κάποιος ο οποίος θα κάνει ένα έργο ρουσφετολογικά τελευταία στιγμή, να πει ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε έργο, ας πούμε, τι και στις προηγούμενες περιπτώσεις που σας ανέφερα πάντως στις κουβέντες, δεν ήταν όλα έργα που γινόντουσαν, για παράδειγμα, μέσω των τεχνικών προγραμμάτων που είχαν ψηφιστεί κανονικά στο τέλος κάθε χρόνου. Υπήρξαν και έργα στις περισσότερες των περιπτώσεων και ασχολούμενος με τα μέσα ενημέρωσης. Θυμάμαι που τρέχαμε την τελευταία στιγμή να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα, όπου ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες ιστορίες. Ότι όπου τρέξατε. Και όχι δεν ήταν όλες τέτοιες ιστορίες. Και όχι μια θητεία. Πολλών θητείων. Ναι, όπου τρέξατε δεν ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή. Τρέξανε και δημοσιογράφοι παλαιότερα και σε προγραμματισμένα έργα και δείχνανε τις μπετονιέρες. Mm-hmm. Οπότε εγώ το θεωρώ λάθος. Εάν τρέχανε σε μη προγραμματισμένα και δείχνανε που και τέτοια συμβήκαν στο παρελθόν, τότε σωστά ο κόσμος τα καταδικάζει. Πάμε λίγο στο κεφάλαιο του Ξενία. Ένα θέμα το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει. Είσαστε παρόν και στην κουβέντα που κάναμε, στην εισαγωγική κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο καιρό για το ζήτημα αυτό, εκφράσατε και την άποψή σας. Έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, ή μάλλον όχι έχετε, δεν έχετε και πολύ μεγάλη πίστη όσον αφορά το τι δρομολογεί η σημερινή Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου. Τον διαγωνισμό που αναμένεται να βγει στον αέρα το επόμενο χρονικό διάστημα για την αξιοποίηση του Ξενία στην οδό του ξενοδοχείου, συν ένας ακόμα χώρος για συνεδριακό κέντρο. Σαφώς και νομίζω σε εκπομπή που είχαμε εδώ πριν από λίγο καιρό. Είχα αναφερθεί στο θέμα. Θα πω τι πρεσβεύουμε εμείς για το Ξενία και πώς το βλέπω και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Το Ξενία στην αρχή, πριν από 10 χρόνια, όπου δεν υπήρχαν συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην ΑΦΑΚΤΟ, να μην τις ονομάζω, δηλαδή είχαμε, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, 700-800 κλίνες ή δωμάτια, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο νούμερο,
Το να είχαμε μια ξενοδοχειακή μονάδα στο Ξενία με καινούργιες πτέρυγες που θα προσέφερε άλλες 200 κλίνες, 250 αν θυμάμαι καλά ήταν οι προτάσεις οι παλιές, αυτό ανέβαζε το δυναμικό της πόλης κατά 20-25%. Ένα σεβαστό ποσό κλινών. Επίσης, προέβλεπε τότε και συνεδριακό κέντρο κτλ. Αυτές λοιπόν οι προσπάθειες ήταν εκείνης της εποχής και προσφέραν αυτό. Πλέον, έχει εμπεδωθεί από όλες τις παρατάξεις αλλά και από την κοινωνία ότι πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε και λόγω των αρχαίων που υπάρχουν στο σημείο αλλά και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στη δόμηση της πόλης, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για επεκτάσεις εγκαταστάσεων στο Ξενία. Και υπάρχουν και φωνές οι οποίες μιλάνε για διατήρηση του χαρακτήρα του Ξενία κτηριακά ως έχει. Βλέποντας λοιπόν αυτά και λέγοντας ότι αν επισκευάσω το Ξενία ως έχει, τι θα μου προσφέρει σαν πόλη? Παίζει μεγάλο ρόλο το να μου προσφέρει 50 κλίνες ακόμα, 50 στις 1000-1200 που έχω τώρα, τι είναι αυτό, 3-4%. Δεν μου προσφέρει κάτι το τρομερό, έτσι. Άρα λοιπόν τι λέω, αφήνω τις κλίνες, δεν τους βάζω προτεραιότητα και βάζω προτεραιότητα αυτά τα οποία λείπουν από την πόλη. Τι λείπει από την πόλη? Ένα συνεδριακός χώρος, ο οποίος θα στηριχθεί στα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Η διαφωνία σας στην συγκεκριμένη απόφαση η οποία έχει ληφθεί και όπως ορμολογούν τα πράγματα σχετίζεται με το κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ή ότι είναι πολιτική επιλογή ακόμα και αν μπορούσε να γίνει ξενοδοχείο, εγώ θέλω να γίνει κάτι άλλο? Είναι... Διότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα ως αφετηρία για την απόφαση την οποία καλείστε να πάρετε. Σαφώς. Είναι και τα δύο. Δηλαδή θεωρώ ότι στη δεδομένη οικονομική συγκυρία και με το οικονομικό εργαλείο το οποίο τρέχει το Τζέσικα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η ειδοποιώς διαφορά που τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα έρθει ο επενδυτής να επενδύσει στο συγκεκριμένο ακίνητο. Άρα θεωρώ ότι οι πιθανότητες και για αυτή την επιλογή επιτυχίας είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν, γιατί να καθυστερούμε την άλλη επιλογή, η οποία έχει περισσότερες προοπτικές και η οποία τι λέει, αξιοποίηση του Ξενία κτηριακά με επισκευή της υπάρχουσας δομής με ένα νέο συνεδριακό χώρο και με κάποιες άλλες δομές τις οποίες θα συμφωνήσουμε με την κοινωνία και οι οποίες θα συμφωνούν και με τον, διαθέτη και που θα προσφέρουν υποδομές που λείπουν από την πόλη με ένα λογικό προϋπολογισμό τον οποίο είτε θα τον κάνει ο Δήμος από το δικό του προϋπολογισμό, μιλάμε για ύψος γύρω στα 2,5 βαριά 3 εκατομμύρια, για τέτοια ποσά μιλάμε, να επισκευαστεί υπάρχον χώρος με συνεδριακό χώρο. Έχετε εικόνα του κόστους ή το αναφέρετε τώρα τον αριθμό? Με συνεδριακό χώρο και, και κάποιες άλλες δράσεις μέσα από τις οποίες ο Δήμος ή θα βάλει τα χρήματα μόνος του και θα τα αποσβέσει μέσω της ενοικίασης σε ιδιώτη του συνεδριακού χώρου, κάποιων άλλων πολυχώρων που μπορεί να φτιάξει το και να διατηρήσει και κάποιους χώρους. Το ποσό το αναφέρεται ενδεικτικά ή... Είναι ενδεικτικά γιατί αυτό εξαρτάται και από τις χρήσεις. Ανάλογα με τη χρήση προκύπτει και το κόστος. Πάντως και 3 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι λίγα να τα βρει ο Δήμος. Όχι βεβαίως, όχι βεβαίως. Όταν όμως... Όταν λειτουργεί στο κόκκινο, σαφώς, για παράδειγμα, όσον αφορά τα λειτουργικά του. Σαφώς. Όταν όμως μιλάς για ένα τέτοιο σημείο και μιλάς για ένα χώρο ο οποίος θα σου φέρει έσοδα, δηλαδή θα νοικιάσεις κάποιες από τις υποδομές του σε ιδιώτες και θα έχεις και έσοδα για να αποσβέσεις. Ή πας στην άλλη λύση. Αν δεν θες να βάλεις χρήματα και να έχεις έσοδα, μπορείς να πας στη λύση να ψάξεις το αντίστοιχο μέτρο στο νέο ΕΣΠΑ που ξεκινά και να το αξιοποιήσεις μέσω της νέας προγραμματικής περίοδου. Πας, το εντάσσεις, δεν βάζεις χρήματα, άρα δεν χρειάζεται και να το ενοικιάσεις και δημιουργείς κάποιες υποδομές τις οποίες συμφωνείς με την κοινωνία, ούτως ώστε να είναι συμπληρωματικές στις υποδομές της πόλης που υπάρχουν ήδη. Μάλιστα. Πότε γενικότερα σας έκανε το κλικ σας στην αλλαγή χρήση του χώρου του Ξενία? Όταν είδα, όχι αλλαγή χρήση, όταν είδα ότι πλέον δεν μπορεί να υπάρξει επενδυτής ο οποίος θα έρθει να επενδύσει ένα σοβαρό ποσό για να φτιάξει νέα κτίρια στο τέτοιο. Όταν είδα ότι η κοινωνία πλέον δεν το θέλει. Δεν θέλει νέα κτίρια, δεν θέλει να φορτωθεί με δόμηση η περιοχή. Και όταν είδα ότι στην περιοχή
Πλέον υπάρχουν αξεπέραστα προβλήματα, όπως οι ανασκαφές που γίνονται το 2005 και 2006 και είδα ότι ο χώρος είναι φορτωμένος με αρχαία, τα οποία έχουν καταγραφεί και έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλειά και πήρε και την απαλλαγή, τέλος πάντων, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ. Όταν λοιπόν γίνανε αυτά, είδα ότι πλέον πρέπει να γίνει κάποια μεταστροφή και δεν μπορούμε να επιμένουμε διαρκώς στο ίδιο λάθος. Ξέρετε γιατί το ρωτά αυτό. Μονότονα στο ίδιο. Γιατί το ρωτά αυτό. Στον ίδιο στόχο. Γενικότερα το θεατρικό πλαίσιο προσέγγισης αυτής της πρότασης, της διαφορετικής χρήσης, ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει να σας πω την αλήθεια και με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά έχουμε 2002-2006, μια προσπάθεια που έγινε τότε και δεν τελεσφόρησε ποτέ για να αξιοποιηθεί ο χώρος ως ξενοδοχείο. Μάλιστα, ο κύριος Νταουσάνιος, έχοντας κάνει δημόσια την κριτική του για εκείνες τις επιλογές, έχει πει ότι ήταν λάθος μου εκείνες οι αποφάσεις. Το έχει παραδεχθεί δημοσίως. Στη συνέχεια, επιθετίας του κύριου Παπαθανάση, όταν έγινε πάλι η διαδικασία του διαγωνισμού, εσείς είχατε πει ότι τελικά, μάλλον παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει εκείνη την περίοδο. Βρίσκω όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας. Όταν συζητήθηκε το θέμα πάλι για το τι θα το κάνουμε ξενοδοχείο ή όχι, τι είχατε ψηφίσει εκεί? Νομίζω ότι είχατε ψηφίσει είπα αυτό που ξενοδοχείο. Σας είπα αυτό που είπα και τώρα. Ότι εμείς βλέπουμε και βλέπουμε. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Τον Απρίλιο του 2012, ναι, όταν συζητήθηκε ξενοδοχείο ή όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν διαχωρίσατε τη θέση. Έκανα τοποθέτηση. Ψηφίσατε την πρόταση Δημοτικής Αρχής. Όχι, έκανα τοποθέτηση στο θέμα και είπα ότι βλέπω το ξενία στη μορφή του πολυχώρου που σας περιέγραψα. Δεν είχατε ψηφίσει. Και είπα όμως, αν κάνω λάθος, τότε μας παρουσιάστηκε, ναι, το εργαλείο του Τζέσικα, ναι, ότι αν αυτό το εργαλείο μπορεί να προσφέρει τα εχέγγυα μια σίγουρης επιτυχίας, δηλαδή ότι δεν θα πάμε σε μια διαδικασία αποτυχημένη, πάλι να το δούμε και δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι σκοπός μου αυτό να ψηφίσουμε αρνητικά, εφόσον βέβαιως περιέχει μέσα συνεδριακό χώρο. Έτσι. Στην ουσία ψηφίσατε την πρόταση λοιπόν, της Δημοτικής Αρχής. Στην πράξη λοιπόν όμως αποδεικνύεται ότι ο Τζέσικα είναι ένα εργαλείο όπως όχι όπως περιγράφηκε. Αυτό ακριβώς. Και ακριβώς θέλω να καταλήξουμε. Ότι ψηφίσατε τότε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Στην πορεία του χρόνου όμως, από ό,τι μας λέτε, συνειδητοποιήσατε ότι το Τζέσικα στην ουσία δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει επιπλέον κίνητρο, δεν είναι πλην του χαμηλότοπου δανείου που δίνει στον αποπηγή. Δεν είναι καν εργαλείο, δεν είναι καν καλύτερο από τους, από τους πρώην αναπτυξιακούς νόμους που δίνανε σαφώς καλύτερα δεδομένα σε έναν πιθανό επενδυτή. Είναι οι Δήμοι όμως έτοιμοι να πάρουν στα χέρια τους ένα τέτοιο εγχείρημα, ο Δήμος Ναυπακτίας, και να το βγάλουν εις πέρας σύμφωνα με την πρόταση που καταθέτετε εσείς? Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πάρα πολλή δουλειά το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω. Είναι απλό. Απλό δεν είναι. Θέλει προγραμματισμό, θέλει τα χρήματα ο Δήμος. Αν το κάνεις με ιδίους πόρους, θα πρέπει τα πειράσουν να τα μαζεύεις και να τα αξιοποιήσεις μαζί. Τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τι αναμόρφωση έγινε, κύριε Καρανικόλα? Τι ύψος ήταν η αναμορφώση? Γύρω στα 250 χιλιάρικα. Για μικρό έργα. Συν κάποια άλλα, έφτασε αρκετά περισσότερο το συνολικό, η συνολική αναμόρφωση. Σε πόσο καιρό έγιναν αυτά? Σε 3 μήνες. Ούτε 3 μήνες. Σε 2,5 μήνες. Δηλαδή ουσιαστικά πόσες αναμορφώσεις θα προκύψουν μέσα στον χρόνο? Θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. Άρα δεν μιλάμε και τόσο τραγικά πράγματα. Να πεις ότι για 2 χρόνια εγώ θα κάνω ένα κουμπαρά για να κάνω αυτό το πράγμα. Και από το οποίο θα έχω έσοδα. Πάμε λίγο παρακάτω στην υπόθεση των σχολείων της σχολικής στέγης. Είπατε και λίγο πριν ότι η μεθοδική δουλειά που έπρεπε να γίνει δεν έγινε στο κεφάλαιο αυτό και οφείλει να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν προτεραιότητες της σχολικής στέγης στην περιοχή μας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Μεγαλύτερο όλων, αξιολογώντας τα δεδομένα της στιγμής, προφανώς είναι το δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο έχουμε να αναμένουμε έναν διαγωνισμό από την πλευρά του ΟΣΚ, μαζί φυσικά και με το ζήτημα που έχει το τρίτο δημοτικό σχολείο της Ναυπάκου. Τα παιδιά συνεχίζουν να κάνουν μάθημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα containers. Ο Δήμος έρχεται στα χέρια σας. Οι Ναυπάκτοι σας εμπιστεύονται αύριο μεθαύριο. Μπορούν να προχωρήσουν άμεσα όλα αυτά? Σαφώς. Το μεν σχολείο είναι θέμα πλέον πίεσης προς τον ΟΣΚ και προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, πίεσης της κοινωνίας να προχωρήσει γρήγορα. Και μάλιστα πίεσης η οποία μπορεί να ασκηθεί και στο πλαίσιο ότι ο Έλληνας πολίτης πληρώνει αυτή τη στιγμή 200.000 ευρώ ενίκιο το χρόνο και η καθυστέρηση
του να χτιστεί, του να επισκευαστεί το παλιό κτίριο του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, μετακυλεί περισσότερο κόστος στον Έλληνα πολίτη. Αφού τα χρήματα που για να επισκευάσουμε το κτίριο θα τα δώσουμε που θα τα δώσουμε, μας συμφέρει να τα δώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να πληρώσουμε λιγότερα ενίκια. Αυτό λοιπόν, με αυτό το εργαλείο μπορείς να πιέσεις και να πετύχεις την υλοποίηση του έργου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αφόσον όμως σε αυτά που σου ζητάνε και αυτοί, δηλαδή στις παρατηρήσεις που σου κάνουν σε επίπεδο μελετών, σε επίπεδο υποστήριξης, μπορείς και εσύ να τα κάνεις, ούτως ώστε να μην καθυστερούν η πετιότητά σου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Τώρα, δημοτικό σχολείο, τρίτο δημοτικό σχολείο, θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει δραματικά. Τα λιώμενα που υπάρχουν στην περιοχή του Γρυμπόβου έχουν αρχίσει ήδη να παρουσιάζουν προβλήματα, ήδη θα αρχίσουν να χρειάζονται συντήρηση, άρα αυξημένο κόστος πλέον για τη λειτουργία τους. Οι συνθήκες μέσα εκεί, επειδή έχω διδάξει μια χρονιά και στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν είναι οι καλύτερες, είναι θα έλεγα οι συνθήκες πολλών χρονών πίσω και πρέπει και έχουμε τα επιχειρήματα να βγούμε και να πούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο και ακόμα περισσότερο ίσως και με εθνικούς πόρους άμεσα. Δηλαδή, αλλά για να το απαιτήσουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει και θα πρέπει να έχουμε καταλήξει σε ποιο ρημάδι, θα το πω έτσι, οικόπεδο θα πάμε να φτιάξουμε το τρίτο δημοτικό. Δεν μπορεί 5 χρόνια να συζητάμε και να παίζουμε μπαλάκι τον κόσμο αν θα είναι το ένα οικόπεδο ή το άλλο. Mm-hmm. Όσον αφορά τον χειρισμό της υπόθεσης του σχολείου, του Δευτέρου Γυμνασίου και Λυκείου, στη διάρκεια αυτής της θητείας, κάνοντας την αποτίμηση όλων όσων έγιναν, τι θα λέγατε? Διότι υπήρξε ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές ήταν στην κορυφή της ατζέντας και μοιραία ήταν στην κορυφή της ατζέντας, διότι απασχολούσε περισσότερες από 800 οικογένειες στην πόλη της Ναυπάκτου και ταλαιπώρησε 4 σχολεία συνολικά, καταλήψεις δημοτικών συμβουλίων, θυμόμαστε, αποφάσεις επί αποφάσεων. Τι θα λέγατε στην αποτίμηση αυτής της υπόθεσης? Κοιτάξτε να δείτε, κοιτώντας πίσω, ότι μερικές φορές ο Δήμος θα πρέπει τσαμπουκά να κάνει μερικά πράγματα. Και το λέω έτσι λαϊκά, γιατί όταν το κόστος επισκευής του κτηρίου με τη μελέτη που είχε κάνει ο Δήμος έβγαινε γύρω στο 1 εκατομμύριο, αλλά και 1,5 να έβγαινε. Mm-hmm. Μπορούσες να το δημοπρατήσεις και να πετύχεις έκπτωση που θα την πετύχαινες στην έκπτωση και θα σε έφερνε αρκετά κάτω από το 1 εκατομμύριο. Μπορούσες να βγεις λοιπόν και να το δημοπρατήσεις και να το κάνεις και να απαιτήσεις να πάρεις τα χρήματα. Όπως ζήτησες και πήρες τα χρήματα και δεν ήταν καθόλου δύσκολο να πάρεις τα χρήματα για το ενίκιο, μπορούσες να κάνεις το ίδιο και με την κατασκευή του κτίριου. Άρα στην ουσία δεν μπορεί να λες, να λες δεν έχω 600-800 χιλιάδες όσα θα χρειαζόταν το τελικό ποσό μιλάω για να πληρώσω για το κτίριο mm-hmm. και δεν μπορώ να αναλάβω αυτό το ρίσκο, mm-hmm. δεν έχω λεφτά. Γιατί αυτό, για να οδηγηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στις πρώτες αποφάσεις του, αυτό ήταν το επιχείρημα. Mm-hmm. Και κατόπιν να λες, αναλαμβάνω το ρίσκο να πληρώνω 200.000 ευρώ το χρόνο ενίκιο για να το νοικιάσω. Το εισηγηθήκατε. Δεν μπορεί λοιπόν να αναλαμβάνεις το ρίσκο για το ενίκιο, για το ενίκιο και να μην αναλαμβάνεις το ρίσκο για το κτίριο. Άρα λοιπόν τα χρήματα υπήρχαν και πάλι θα μου πεις έχεις να δώσεις 800.000 μαζεμένα. Όχι, μα και για το ενίκιο θα τα έδινες 200.000 το χρόνο. Το και το κτίριο δεν θα γινόταν σε μερικούς μήνες. Το εισηγηθήκατε αυτός? Δεν το εισηγήθηκε κανένας δημοτικός σύμβουλος στη τότε δεδομένη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι, και δεν μπορούσε να το εισηγηθεί όταν σου περιγραφόταν μια κατάσταση στα οικονομικά η οποία, αν θυμάστε καλά, δεν μπορούσε να δώσει ούτε 20.000 ευρώ παραπάνω για έναν κωδικό. Mm-hmm. Έτσι, τότε που συζητιόταν για τη συντήρηση των σχολείων. Άρα στην κατακλείδη. Όταν όμως μετά μερικούς μήνες ξαφνικά mm-hmm. βρίσκονται δυνατότητα να βάλουμε 200.000 ενίκιο το χρόνο mm-hmm. έτσι, και να αναλάβουμε δέσμευση για 500.000 μέσα σε 2,5 χρόνια, έτσι, σημαίνει ότι υπήρχε το περιθώριο και όταν βλέπω και μάλιστα σήμερα 250.000 ευρώ αναμορφώσεις για έργα, βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα και υπήρχε δυνατότητα να δημοπρατήσουμε το έργο τσαμπουκά. Άρα στην ουσία αυτό και να πάμε να πάρουμε τα χρήματα. Είναι ότι σας παρουσιάστηκε και δεν υπήρξε ποτέ αυτή η πρόταση ακόμα και από τη δική σας την πλευρά μια διαφορετική εικόνα για τα οικονομικά του Δήμου εκείνης της περίοδου και με βάση εκείνη πήρατε τις όποιες αποφάσεις πήρατε τότε ως Δημοτική Αρχή και εσείς μαζί, αλλά στη συνέχεια και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας και βλέποντας, μάλλον υπήρχαν τα λεφτά, αλλά κάποιοι τεχνιέντες δεν άφηναν να φανεί όλο αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο παρακάτω, να πάω στο θέμα του ΤΕΗ. Το ΤΕΗ βρίσκεται ήδη στον χώρο του αντιρρίου. Γενικότερα στεριώνει
Για την ώρα θα λέγαμε πάντως εκεί. Στο μέλλον κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει. Η δική σας πρόταση για να στεριώσει για τα καλά εδώ στην περιοχή. Πώς πρέπει να κινηθεί ο Δήμος Ναυπακτίας από τη στιγμή που πλέον μπορεί να σχεδιάσει, όπως μπορούσε να σχεδιάσει βέβαια και στο παρελθόν κάποια πράγματα για το ΤΕΙ, τα οποία όμως δυστυχώς δεν έγιναν. Το θέμα του ΤΕΙ είναι ένα θέμα το οποίο το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ λάθος η τοπική κοινωνία και το τοπικό πολιτικό δυναμικό όσον αφορά το Δήμο. Θεωρώ ότι χαθήκαν μεγάλες ευκαιρίες αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα ΤΕΙ με σωστές υποδομές και εμφολευμένο μέσα στο κέντρο του Δήμου μας. Καταλαβαίνετε ότι με την επιλογή αυτή που υπάρχει και που το ΤΕΙ έχει πάει στο Αντίριο και που καλώς πήγε γιατί αλλιώς θα πήγαινε στην Πάτρα, θα έχουμε διαρροή φοιτητών. Οι φοιτητές που εγγράφονται στα πρώτα έτη κατά μεγάλο ποσοστό θα οδηγούνται να μένουν στο Ρίο ή στην Πάτρα. Γιατί οι φοιτητές, ειδικά οι πιο εύποροι, κοιτάνε λίγο και τη φοιτητική ζωή. Οι φοιτητές που έχουμε, σπουδαστές, να το πω έτσι, στο τρίτο και τέταρτο έτος, σε προχωρημένα δηλαδή εξάμηνα, δεν το κοιτάνε και τόσο. Έχουν μια ζωή πλέον στην Ναύπακτο και είναι δύσκολο για αυτούς να το αλλάξουν. Όμως σιγά σιγά θα έχουμε διαρροή. Αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να δώσουμε κίνητρα όσο το δυνατόν περισσότερα στους φοιτητές, στους σπουδαστές να μένουν στην περιοχή μας. Ναι. Και φυσικά να βρούμε τρόπους να μεγαλώσουν οι κτηριακές υποδομές εκεί που είναι σήμερα, αν γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε χώρους. Η άλλη λύση θα είναι να βρεθεί άλλο σημείο όπου θα πρέπει βέβαια σε συνεννόηση πλέον με το ΤΕΙ, γιατί αυτό έχει το πάνω χέρι τώρα, να χτίσει κτηριακές υποδομές μέσω της νέας προγραμματικής περίοδου. Βέβαια εκεί δικαιούχος τελικός είναι το ΤΕΙ και πρέπει αυτό το ΤΕΙ να κάνει κίνηση και τώρα ποιο ΤΕΙ, το ΤΕΙ πατρών. Η ανάπτυξη γενικότερα του Ιδρύματος στην περιοχή θεωρείται ότι πρέπει πλέον όποιος ενέργειες να γίνουν να σχεδιαστεί στον χώρο που βρίσκεται σήμερα πλέον το ΤΕΙ ή μπορούμε να σχεδιάσουμε και πάλι από την αρχή εξετάζοντας κάποιες άλλες περιπτώσεις. Πρέπει να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι το ΤΕΙ πρέπει να είναι αυστηρά εδώ ή αυστηρά εκεί, και δηλαδή στην περιοχή. Το είχα πει και παλιά, ότι το ΤΕΙ είτε ήταν στο ενοικιαζόμενα κτίρια αυτά που ήταν, δυτικά, γιατί στην ύπαρξή του μέχρι τώρα μόνο δυτικά ήταν το ΤΕΙ. Είτε πήγαινε στο Γκούμαρο, αν θυμάστε που γινόταν η συζήτηση, είτε πήγαινε στο ΣΚΑ, στο οικόπεδο του ΣΚΑ, που θεωρώ ότι ήταν η πιο όρημη επιλογή και αποδείχτηκε στην πορεία των πραγμάτων. Όπου λοιπόν και να πήγαινε, τότε οι φοιτητές, οι σπουδαστές θα ερχόντουσαν και θα διαμένανε στο κέντρο της πόλης. Εκεί που είναι ο σφιγμός της πόλης. Αυτό συμβαίνει παντού, σε όλη την Ελλάδα. Και δεν έπρεπε να οδηγήσουμε την κοινωνία με τις αντιπαραθέσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο να αντιπαλεύεται η κοινωνία στο αν θα είναι δυτικά ή ανατολικά, αντί να κοιτάει στο να είναι. Και να φτάσουμε τώρα να διαπραγματευόμαστε για το ΤΕΙ σε πολύ δυσχερή θέση. Η θέση που έχουμε σήμερα για να διαπραγματευτούμε για το ΤΕΙ είναι πάρα πολύ δυσχερή. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται στην Πάτρα. Και σε ένα οικονομικό περιβάλλον και σε μια τάση πολιτική που υπάρχει για συρρήκνωση των ΤΕΙ και μάζεμα των ΤΕΙ σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια στρατηγική με τις όποιες διαφωνίες, όλη η κοινωνία μαζί. Να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και να πούμε αυτή είναι η στρατηγική μας σε μια κλειστή αίθουσα όπου θα εκπροσωπούνται οι πάντες, όπου θα διαφωνήσουν οι πάντες, αλλά όπου θα πούμε ότι αυτή είναι η στρατηγική μας και πάμε να την υποστηρίξουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον της πόλης. Και το συμφέρον της πόλης όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πνευματικά. Αλλάζει η δομή της πόλης, αλλάζει η ζωή της πόλης όταν υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε, οδηγούμαστε εκεί που έχουμε οδηγηθεί σήμερα. Μάλιστα. Βέβαια, είναι μεγάλη κουβέντα. Είμαι βέβαιος και το καταλαβαίνω ότι όλοι οι πολιτικοί μιλώντας για το συγκεκριμένο ζήτημα, προφανώς ακούγοντας και το σφιγμό της κοινωνίας, και αυτό συνέβη και έντονα την περίοδο που συζητούσαμε τι γίνεται με το ΤΕΙ, τότε που στην ουσία μας το είχαν πάρει. Έτσι, εξετάζαμε το τι ακριβώς θα λείψει από την πόλη της Ναυπάκτου. Αλλά νομίζω ότι ως κοινωνία ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία, κύριε Γούλα, και εσείς ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα
συνυπάρχετε και θέλετε να συνυπάρχετε πολύ με τους νέους ανθρώπους, νομίζω ότι ποτέ δεν μπήκαμε ουσιαστικά και στη θέση των ίδιων των φοιτητών. Των ίδιων των φοιτητών, οι οποίοι κάποιοι μάχονται να τους κρατήσουν σε μία πόλη, οι οποίοι, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, στερείται πολλών υποδομών και προϋποθέσεων για να αποτελέσει ακαδημαϊκή κοινότητα. Σαφώς. Πρέπει κάποια στιγμή δηλαδή να δούμε και αυτή την οπτική γωνία. Σαφώς. Διότι από την ΑΦΠΑΚΤΟ θα χάσουμε πολλά χρήματα αν φύγουν οι φοιτητές. Ήδη κάποια έχουν αρχίσει να φεύγουν. Σαφώς. Από την άλλη πλευρά όμως το πρότιστο της ελληνικής κοινωνίας και όχι της τοπικής κοινωνίας είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν κάτι να είναι στο καταλληλότερο περιβάλλον. Ακριβώς. Και η κοινωνία μας υποδομών ακαδημαϊκής κοινότητας, η κοινωνία η δική μας τουλάχιστον εδώ, η τοπική κοινωνία, και το πώς έγιναν τα πράγματα στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια, όπου χωριό και ΤΕΗ, δυστυχώς μόνο τους φοιτητές δεν κοιτούσε. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα και όντως η πόλη μας στηρείται βασικών υποδομών που θα ενδιαφέραν ένα νέο. Έτσι, τι να πούμε δηλαδή για τους αθλητικούς χώρους τους οποίους έχουμε, που δεν έχουμε, μάλλον την κατάστασή τους στην οποία βρίσκονται. Είναι θέματα στα οποία αφού είχαμε λύσει και αφού είχαμε δρομολογήσει το κτηριακό, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εστιάσουμε. Τώρα έχουμε φτάσει να τρέχουμε διαρκώς πίσω από τις εξελίξεις και να είμαστε σε πάρα πολλοί δυσχειριστές. Αν ο Δήμος είχε σωστά κτίρια, αν ο Δήμος προσέφερε δράσεις και ενέτασε στη ζωή του, στο σφιγμό του, της κοινωνίας του, τους φοιτητές, πιστεύω ότι η πόλη μας είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη και άρεσε στους φοιτητές. Mm. Δεν ήταν ένα χωριό, ένα οποιοδήποτε χωριό στο οποίο πήγε ένα ΤΕΙ. Είναι μια πόλη πανέμορφη με μια ιστορία που μπορούσε να στηρίξει μια ακαδημαϊκή παρουσία στο χώρο της. Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ μπορεί να είναι μια πόλη η οποία δεν θυμίζει χωριό όσον αφορά το φυσικό της σκάλος και την ομορφιά της, αλλά όσον αφορά τις υποδομές και τη συμπεριφορά απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, κάτι χειρότερο από χωριό της συμπεριφέρθηκε. Εκ του αποτελέσματος μάλλον. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση. Πάμε λίγο στο κυκλοφοριακό. Ένα ζήτημα τομίζων της καθημερινότητας είναι αρκετά σημαντικό. Έχουμε συζητήσει για μελέτες ανατολικά-δυτικά κυκλοφοριακές σε συνδυασμό με το έργο της ανάπλασης στα ανατολικά. Εν αναμονή μιας κυκλοφοριακής μελέτης και για το κέντρο της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Γιατί κάθε δημοτική αρχή, η οποία έρχεται στο Δήμο ΝΑΦΠΑΚΤΙΑΣ, παραγγέλνει από την αρχή μια κυκλοφοριακή μελέτη από ένα μελητικό γραφείο, η οποία ακυρώνει πολλά από αυτά που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πότε θα πάψει αυτό να συμβαίνει? Σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στα κυκλοφοριακά συναντά απέναντί της στην κοινωνία. Πρωτίστως, δηλαδή με το που θα πεις ότι θέλω να προχωρήσω σε αυτές τις κυκλοφοριακές αλλαγές, η κοινωνία σε βλέπει καχύποπτα και αντιδρά. Mm-hmm. Και δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να τις πραγματοποιήσεις. Αυτό ξεκινά σχεδόν σε όλες τις συζητήσεις που έχω παρατηρήσει μέχρι σήμερα και που έχω ζήσει, από ένα βασικό σημείο. Από τις θέσεις πάρκινγκ. Εάν, και αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτό θα προτείνουμε στην κοινωνία, πρώτα και πάση θυσία θα πάμε και θα εξασφαλίσουμε θέσεις πάρκινγκ στο κεντρικό ιστό της πόλης, mm-hmm. και μετά θα πάμε σε οποιαδήποτε κυκλοφοριακή αλλαγή. Μπορούμε, υπάρχουν χώροι τους οποίους μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει, να φτιάξει τους χώρους πάρκινγκ. Όταν δείξεις στο δημότιο ότι τον σέβεσαι, ότι τον σκέφτεσαι, ότι φίλε, σκέφτομαι που θα παρκάρεις όταν θα έρθεις να δουλέψεις μες στην άποπτο, όταν θα πας το παιδί στο σχολείο, όταν θα έρθεις να πιεις έναν καφέ, το σκέφτομαι ότι δεν έχεις που να παρκάρεις και σου βρίσκω αυτόν και αυτόν και αυτόν το χώρο, τώρα σεβάσου κι εσύ την προσπάθεια που θα κάνω να κάνω και κάποιες κυκλοφοριακές αλλαγές. Και οι οποίες μπορεί και όντως να είναι και κάποια λάθος. Θα σε σεβαστεί τότε. Θα σεβαστεί το λάθος σου, ναι, θα το αναγνωρίσεις αν τυχόν υπάρξει και θα κάνεις τις αλλαγές που πρέπει. Όσο δεν γίνεται αυτό και όσο ο δημότης δεν βλέπει να τον σέβεσαι σε αυτό τον τομέα, θα αντιδρά. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι όρημη σε αλλαγές και αν της δώσεις αυτό το πράγμα στην αρχή, θα τις αποδεχτεί και θα τις υποστηρίξει. Θεωρείτε δικαιολογημένες αντιδράσεις οι οποίες προέκυψαν και στο δυτικό και στο ανατολικό κομμάτι με τις δύο μελέτες οι οποίες η ανατολική πλευρά και λόγω της ανάπλασης, η δυτική λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων? Σαφώς. Σαφώς είναι δικαιολογημένες. Και να σας το εξηγήσω για ποιο σκοπό κάθε. Δικαιολογημένες επειδή κάθε αλλαγή επιφέρει αντιδράσεις ή δικαιολογημένες επειδή στερούνται υποστηρικτικών υποδομών? Ακριβώς αυτό, το δεύτερο. Δηλαδή, πάμε στο ανατολικό κομμάτι. Ένα κομμάτι το οποίο το έζησα και ένα έργο
το οποίο πρώτα πέρασε από το τελικό Δημοτικό Συμβούλιο για να φύγει για την περιφέρεια και μετά έφυγε από αντιδήμαρχος. Και ίσως και αυτό έπαιξε ένα το ρόλο στην απόφασή μου τη χρονική, γιατί ήθελα να τελειώνει αυτό σαν εκκρεμότητα. Να πω λοιπόν ότι εκεί είδα και εγώ και πολλοί συνεργάτες τότε στη δημοτική ομάδα το λάθος το οποίο γινόταν. Ναι, μεν η ανάπλαση στο Ανατολικό Τμήμα είναι ένα σημαντικό έργο, ένα έργο το οποίο το στήριξα και δούλεψα και ασχολήθηκα από την πρώτη στιγμή γι' αυτό, αλλά κάπου σε ένα χρονικό σημείο έγινε ένα λάθος. Αφήσανε τη μελετήτρια, αυτοί οι οποίοι συνεννοούντουσαν μαζί της όσον αφορά τον προσανατολισμό που θα έχει η μελέτη της, στο να μην πάει σε ένα οδόστρωμα το οποίο ναι μεν να περιοριστεί από τα 7 μέτρα σε λιγότερο, σε 5,80 περίπου, 5,60, 5,70, το οποίο θα επέτρεπε παρκάρισμα σε όλο το μήκος, σε όλη την περιοχή, άρα καμία απώλεια θέσης στάθμευσης, μη δυνατότητα διπλοπαρκαρίσματος, γιατί πλέον θα έκοβε στην κυκλοφορία, και πεζοδρόμια αθρηστικά ένα 20 με ένα 40 μεγαλύτερα ένθεν και ένθεν. Άρα λοιπόν εξασφάλιζες μεγαλύτερα πεζοδρόμια, εξασφάλιζες απαγόρευση του διπλοπαρκαρίσματος και δεν έχανες καμία θέση πάρκινγκ. Και εξασφάλιζες και ομοιομορφία με τη Λαγκαδούλα, με την Νότι Μπότσαρη, με την Ελάρχο Τζαβέλα, όπου τα πεζοδρόμια είναι χωρίς εσοχές. Δηλαδή και μια ομοιομορφία στην πόλη. Εκεί λοιπόν στη συνεννόηση με τη μελετήτρια τα πράγματα δεν γίνανε σωστά με τη διαδικασία που έπρεπε. Η μελετήτρια έτρεξε με κατεύθυνση να φτιάξει θέσεις πάρκινγκ με εσοχές, πολύ λίγες εσοχές στην αρχή. Αυτό το πράγμα στην πορεία και όταν αντιδράσαμε και εμείς μέσα στη Δημοτική Παράταξη και η κοινωνία πλέον δεν μπορούσε να διορθωθεί παρά μόνο γιατί θα έπρεπε να αλλάξει τη μελέτη της η μελετήτρια, άρα θα χανόνταν οι προθεσμίες, άρα δεν θα μπορούσαμε να εντάξουμε το έργο. Εκεί λοιπόν αύξησε τις εσοχές και ουσιαστικά αυτή είναι μια παραφωνία στο έργο, η οποία θα πρέπει να βρούμε τρόπους για το πώς στο μέλλον θα μπορέσει να διορθωθεί. Ποια είναι η παραφωνία? Ότι θα έχουμε πλέον εκεί που θα υπάρχουν εσοχές και οι οποίες θα είναι πάρα πολλές, θα έχουμε 6,80 με 7 μέτρα οδόστρωμα, μαζί με την εσοχή, δηλαδή το οδόστρωμα μαζί με την εσοχή. Άρα ο πεζός θα περπατάει σε ένα πλατή πεζοδρόμιο, σε κάποια σημεία, και ξαφνικά εκεί που θα είναι η εσοχή θα πρέπει να κάνει μέσα και να περιορίζεται σε ένα πάρα πολύ στενό πεζοδρόμιο. Ενώ μπορούσες να έχεις πλατή πεζοδρόμιο παντού ευθεία και να έχεις πολύ λιγότερες αντιδράσεις, γιατί οι θέσεις στάθμευσης που ήταν το κύριο πρόβλημα που αναδείχθηκε είναι αυτές που οδηγούν το ζήτημα. Όσον αφορά το... Ομοίως και δυτικά. Όσον αφορά το δυτικό κομμάτι τώρα, ομοίως. Διότι η μελέτη η οποία έχει παρουσιαστεί στο δυτικό κομμάτι γενικότερα είναι μια μελέτη η οποία προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Δεν είναι σημερινές οι παρεμβάσεις αυτές. Έχουν ξανακουστεί και στο παρελθόν, αλλά η μελέτη πλέον μας έχει δώσει και είναι χειροπιαστές. Είστε σύμφωνο στη φιλοσοφία της μονοδρόμησης ως είσοδο της Μεσολογγίου, της διαπλάτησης ως έξοδο της Θέρμου και με κάποιες παράλληλες παρεμβάσεις στο κομμάτι της παραλιακής οδού? Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια πρόταση, θα έλεγα, ρηξικέλευθη. Είναι μια πρόταση η οποία έχει ρίσκο. Τι κάνεις όμως αυτό? Η γνώμη μου. Καταρχάς πρέπει η Θέρμου για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε κυκλοφοριακό φόρτο και να μπορέσει να λειτουργήσει ακόμα και σήμερα όπως έχουν τα κυκλοφοριακά, θα πρέπει να πάρει τη μορφή που έχει στο σχέδιο πόλης. Στο σχέδιο πόλης λοιπόν προβλέπεται η διάνοιξη ενός δρόμου σε ένα συγκεκριμένο σημείο εκεί που υπάρχει το στένομα. Πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει, ανεξαρτήτως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να τελειώσεις με αυτή την απαλωτρίωση και να διανοιχτεί ο δρόμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να γίνει. Άμα το κάνεις αυτό, δεν είναι καθόλου δύσκολο να πεις στην κοινωνία ότι ξέρετε, θέλετε για 2 εβδομάδες, για 1 μήνα να δοκιμάσουμε η είσοδο την Εθνικής Αντιστάσεως, έξοδο τη Θέρμου, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Είσοδο τη Μεσολογγίου, την ΟΒΑ. Ναι. Όχι την Εθνικής Αντιστάσεως. Ναι, ναι, την από τα φανάρια προς το λιμάνι. Να την κάνουμε είσοδο και έξοδο τη Θέρμου. Να το δοκιμάσουμε 2 εβδομάδες, 1 μήνα, πλέον αφού ο δρόμος της Θέρμου θα είναι ανοιχτός σε όλο το πλάτος, και να δούμε αυτό το πράγμα. Έχει περισσότερα σύν ή περισσότερα μείον?
Τα σύν του είναι προφανή. Δηλαδή, ο κεντρικός δρόμος θα γίνει ένας δρόμος πλέον όπου θα μπορεί να παρκάρει σε όλο το μήκος του καθενός. Άρα θα μπορέσει να προσφέρει θέσεις πάρκινγκ σε όλη την αγορά της Ψανής. Έτσι. Είναι μια λύση. Θα λειτουργήσει. Εγώ τη βλέπω θετικά. Δεν είμαι σίγουρος όμως να σας πω ότι αυτό θα είναι επιτυχημένο. Μπορώ να σας πω όμως ότι αν δεν ανοίξουμε τη Θέρμο, μπορείς και θα το δεχτεί η κοινωνία να το δοκιμάζει δύο εβδομάδες. Όσον αφορά την διαχείριση του παραλιακού μετώπου, που επίσης έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Αν έχει γίνει αυτό. Στην πεπατημένη, θεωρείτε ότι πρέπει να βαδίσουμε, ή νομίζετε, θεωρείτε ότι σε μια γενικότερη σχεδίαση μια άλλη αντιμετώπιση του μετώπου θα μπορούσαμε να δούμε τις παραλίες κλειστές στα αυτοκίνητα και για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι κλείνουν έως και σήμερα στους τρεις μήνες? Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Και αυτούς που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι πολιτικοί πλέον στις παραλίες, αλλά και τους επαγγελματίες. Στην περίπτωση που κάναμε αυτό που λέγαμε είσοδο και έξοδο τη Θέρμου, χωρίς να πειράξουμε τις παραλίες καθόλου, ανοιχτές, και βλέπαμε ότι αυτό το πράγμα λειτουργούσε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μετά και το επόμενο βήμα. Εφόσον οι παραλίες πλέον θα μπορούσαν να υποστηριχθούν με δεκάδες θέσεις πάρκινγκ στον πάνω δρόμο. Όσο δεν προχωράμε σε αυτό, πιστεύω ότι δεν πρέπει να πειράξουμε και να ξαναενοχλήσουμε, ας πούμε, τις παραλίες με λίγο πάνω, λίγο κάτω κλείσιμο ημερομηνιακά. Να δούμε όμως μία άλλη πρόταση, η οποία όμως χρειάζεται άλλου είδους μελέτη σε αυτό το θέμα. Να δούμε πρόταση για χρονικό άνοιγμα κλείσιμο μέσα στην ημέρα, σε κάποιες περιόδους. Αυτό απαιτεί άλλες υποδομές και απαιτεί άλλου είδους κουβέντα. Όσον αφορά τώρα το κεντρικό κομμάτι της πόλης στην Αφάκτου, στην ουσία το λιμάνι και την πλατεία αυτού, επίσης μια μεγάλη κουβέντα. Είσαστε μέλος της Δημοτικής Αρχής όταν έγινε ο μεγαλύτερος χαμός, θα λέγαμε, στην πόλη μας εκείνα τα χρόνια. Ναι. Μάλιστα, η περιβόητη ιστορία έρχονται να κόψουν την πλατεία στο λιμάνι στη μέση. Που η αλήθεια είναι, όσοι είδαν τη μελέτη προσεκτικά, δεν μιλούσε για κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Την μελέτη. Δεν μιλούσε για διχοτόμηση. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι? Διότι η αλήθεια είναι ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι το λιμάνι στην Αφάκτου πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή μορφή, με κάποιο τρόπο, συνδεόμενο βέβαια κυκλοφοριακά και με το τι θα γίνει ανατολικά και δυτικά. Ουσιαστικά, εκείνη η πρόταση, που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για διχοτόμηση, και όταν παρουσιάστηκε τελικά στην Παπαχαραλάμπιο αίθουσα, ήταν άλλη αντιμετώπιση της κοινωνίας. Ουσιαστικά δηλαδή μιλούσαμε για πεζοδρόμηση μεγαλύτερου τμήματος και ελάχιστα τετραγωνικά πλατείας ήταν μείον. Δηλαδή το όφελος ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά τότε, 2,5 στρέμματα περισσότερη πλατεία. Mm-hmm. Αυτό ήταν εκείνη η λύση. Θεωρείτε ότι, για παράδειγμα, αν αύριο μεθαύριο... Έρχεται τώρα, αν είδατε στην τελευταία μελέτη, στις τρεις λύσεις που παρουσιάζει, είναι ως μια προτινόμενη. Ο μελετής είναι η τρίτη λύση, που ουσιαστικά είναι η ίδια πρόταση με εκείνη. Κατά την άποψή σας... Την οποία τώρα η κοινωνία τη βλέπει με διαφορετικό μάτι. Κατά την άποψή σας, αξίζει, για παράδειγμα, ή έχετε καταλήξει, φαντάζομαι, στο να θεωρήσετε μία πρόταση περισσότερο καλή από κάποιες άλλες, είναι αυτή? Κοιτάξτε να δείτε. Ή πρέπει να γίνουν εγώ δεν σας κρύβω, και πάλι συζητήσεις. Εγώ δεν σας κρύβω και δεν μου αρέσει να κρύβω με πίσω από το δάχτυλό. Μου αρέσει να λέω αυτό που πιστεύω. Τη βλέπω θετικά. Θα σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με τη δημοτική παράταξη, με τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή, σε μια κουβέντα και μια διαμόρφωση των προγραμματικών μας θέσεων. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Γούλας είχε αυτές τις θέσεις στο παρελθόν, πρέπει και αυτές οι θέσεις υποχρεωτικά να είναι και οι θέσεις της δημοτικής μας παράταξης. Εάν η πλειοψηφία λοιπόν των μελών, εκεί που θα κάτσουμε και θα κουβεντιάσουμε τις προγραμματικές θέσεις που θα καταθέσουμε στον κόσμο σε λίγες μέρες και που το έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε, εάν εκεί οδηγηθεί μια πρόταση στο να πούμε ότι ξέρετε, θέλουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε υποστηρίξει ο Γούλας στο παρελθόν, δεν πρέπει να είναι τροχοπέδι αυτά που έχουμε στο παρελθόν, σ' όν και καλά, στο να μην αλλάζουμε και να πεισμώνουμε και καηδουρινά να παραμένουμε, ας πούμε, στις ίδιες απόψεις, σ' όν και καλά, όταν πλέον τα πράγματα έχουν προχωρήσει και κάποιοι άλλοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Εγώ είμαι ανοιχτό σε αυτό. Και αν οι συνεργάτες μου πούν ότι ξέρεις σε αυτό το θέμα, ότι πρέπει να δούμε το θέμα διαφορετικά, να το δούμε διαφορετικά. Μάλιστα. Αλλά εγώ σας λέω ότι και μέσα στη δημοτική μου ομάδα θα προτείνω αυτό. Μάλιστα. Τελευταίο κεφάλαιο, πάμε να δούμε λίγο την υπόθεση της ΔΕΙΑΝ, μιας επιχείρησης η οποία αντιμετωπίζει, είναι αλήθεια, πολλά προβλήματα. Έχει μάλιστα να διαχειριστεί και ένα έργο το οποίο μας έχει απασχολήσει αρκετά στο παρελθόν. Κατά την άποψή σας, η ΔΕΙΑΝ
είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι βιώσιμος έτσι όπως βαδίζει σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Η ΔΕΙΑΝ έχει δομικά προβλήματα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η δυνατότητα στη ΔΕΙΑΝ να λειτουργήσει καλύτερα. Και το λέω αυτό γιατί. Είναι ο δεύτερος τομέας στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, η καθημερινότητα, που εστιάζεται στη λειτουργία της ΔΕΙΑΝ και στη λειτουργία του τομέα ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του Δήμου. Mm-hmm. Αυτό είναι η καθημερινότητα των δημοτών. Και στους δύο αυτούς τομείς είχαμε τα εξής φαινόμενα. Το 2011, με το που αναλάβαμε η τωρινή δημοτική αρχή, από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκα, κάναμε αυξήσεις. 15%, αν θυμάμαι καλά, ήταν οι μέσες αυξήσεις που κάναμε το 2011 στα δημοτικά τέλη, αυτά που πληρώνει δηλαδή ο πολίτης στο λογαριασμό της ΔΕΗ, και γύρω στο 25% ήταν μεσοσταθμικά οι αυξήσεις που δώσαμε στην ΔΕΙΑΝ. Ταυτόχρονα τότε, λόγω του μνημονίου, στο ίδιο χρονικό σημείο, ακολούθησαν οι μειώσεις των μισθών. 40% μεσοσταθμικά οι μειώσεις των 60, αν θυμάμαι καλά, υπαλλήλων στον ηλεκτροφωτισμό καθαριότητα και 50% και πλέον οι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΝ. Αυτό δημιούργησε δυνατότητες και στον ένα τομέα, ηλεκτροφωτισμό καθαριότητας, να δείξουμε πρόσωπο, και στον τομέα της ΔΕΙΑΝ να μπορέσει πλέον να βγει, να βγάλει την αγχώνη που είχε μπει στο λαιμό της, τη θηλιά που είχε μπει στο λαιμό της, συγγνώμη, και να λειτουργήσει πλέον πιο αξιοπρεπώς. Η ΔΕΙΑΝ μπορεί να κάνει πράγματα. Μπορεί μέσα από την πρόσληψη 3-4 υδραυλικών, ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι θα δουλέψουν στο αυτό καθε αυτό το αντικείμενο, να φτιάξει και με έναν μηχανικό ίσως ακόμα, να φτιάξει ένα συνεργείο το οποίο να μην ασχολείται με τις βλάβες, αλλά να ασχολείται καθημερινά με την παραγωγή έργου. Δηλαδή, αντικατάσταση ενός δικτύου σε μια περιοχή, επέκταση του δικτύου σε κάποια άλλη περιοχή, να μπορεί δηλαδή η ίδια η ΔΕΙΑΝ να δείξει στον πολίτη ότι του δίνει πίσω κάποια από τα χρήματα τα οποία παίρνει. Αντίστοιχα, στον τομέα ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας, πάλι το budget με τις αυξήσεις εσόδων και μειώσεις των δαπανών μας δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε πάλι πρόσωπο. Τι πρόσωπο να δείξουμε? Ρε αδερφέ, να αγοράσουμε ένα απορριμματοφόρο καινούριο, να πάρουμε ένα μηχάνημα, ένα grader. Περάσανε 3,5 χρόνια, ο στόλος γέρασε κατά 3,5 χρόνια, δεν ανανεώθηκε ούτε ένα μηχάνημα. Τι θα γίνει στο μέλλον? Γιατί τα χρήματα, ας πούμε, να σπαταλιώνται στα συνεργεία κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Ή ξέρω εγώ, δίνουμε κάθε χρόνο χρήματα για τα νεκροταφεία, για καθαρισμούς νεκροταφείων. Σίγουρα πρέπει να τα δώσεις. Δεκάδες χιλιάδες, ξέρω εγώ, 20.000 στην πηγή, 30.000 στην αποδοτή. Κάποια ποσά δεκάδων χιλιάδων. Τα δίνεις κάθε χρόνο. Δεν λέω να μην τα δώσεις, θα καθαρίσεις τα νεκροταφεία. Δεν μπορεί να μην τα καθαρίσεις. Όμως, πιάσε 2-3 νεκροταφεία και τσιμεντάρισε τους διαδρόμους. Δείξε δηλαδή στο δημότιο ότι ξέρεις τη θητεία μου. Ναι, μεν έχω 100 νεκροταφεία να διαχειριστώ, αλλά τουλάχιστον 10 από αυτά τα πήρα και τους έδωσα μια όψη διαφορετική. Όσον αφορά το έργο της αποχέτευσης, μια υπόθεση η οποία είναι επίσης πολύ συζητημένη, όσον αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί στην πορεία αυτού του έργου, αρχής γενομένης από όταν ξεκίνησε το έργο, το πώς έφυγε από τον Δήμο Ναυπάκου τότε και πήγε στην Ομαρχία, την πορεία, τον τρόπο εκτέλεσης ή επίβλεψης παράλληλα του έργου αυτού, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τον ανακεφαλαιτικό πρόσθετο πίνακα εργασιών και τα παραπάνω χρήματα. Τι έχετε να πείτε? Το στρατηγικό λάθος που θεωρώ ότι έγινε στο έργο, το λάθος το οποίο ζημίωσε περισσότερο από κάθε άλλη απόφαση το Δήμο, ήταν η αλλαγή της μελέτης, η οποία προέβλεπε δίκτυο αποχέτευσης στο κέντρο της πόλης, ώστε να διαχωριστεί το παντορροϊκό σύστημα, δηλαδή όμβρια απολύματα να διαχωριστούν, το προέβλεπε η μελέτη. Κάποια χρονική στιγμή λοιπόν, το 2008-2007 εκεί, ή της νομαρχίας τότε που διαχειριζόταν το έργο, μετά από εισήγηση προφανώς του εργολάβου, για επικαλούμενους κάποιες δυσκολίες, το αλλάξαν, αφαιρέσαν το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο δεν ήταν πολύ δαπανηρό, ήταν όμως πολύ δύσκολο, επειδή θα έπρεπε να μπει στο κεντρικό ιστό της πόλης, μέσα στην πόλη, και να δουλέψει ο εργολάβος και χρονοβόρο, και φυσικά προτιμήσαν να το βγάλουν και να πάνε να αντιμετωπίσουν τα εύκολα. Δεν συμμερίζεται την άποψη αυτών που λέει για μένα, ότι... Αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο λάθος που συνέβη. Αυτόν... Και είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν συμμερίζεται την άποψη αυτών που λέει ότι το συγκεκριμένο έργο είχε πολλά προβλήματα σχεδόν στο σύνολο των σταδίων που πέρασε. Με πρώτο λάθος, για παράδειγμα, το ότι ο Δήμος τότε Ναυπάκτου δεν το κράτησε
και στην ουσία το εκχώρησε να το κάνει κάποιο άλλο. Έχοντα μάλιστα απολέσει στην ουσία και το βασικότερο σε ένα έργο. Τον έλεγχο αυτού και τι ακριβώς συμβαίνει. Κοίταξε να δει. Επειδή τα έχω ζήσει τα πράγματα από κοντά. Εκ του αποτελέσματος είναι εύκολο να κρίνεις κάποια πράγματα. Πας όμως εκεί και λες τώρα, είναι ένα έργο το οποίο δεν παίρνει εντολή δημοπράτησης. Mm-hmm. Δεν σου δίνανε εντολή δημοπράτησης τότε. Και ουσιαστικά σου λέγανε ότι ξέρεις, για να σου δώσουμε εντολή δημοπράτησης θα πρέπει να το διαχειριστεί η νομαρχία. Η οποία νομαρχία είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες από τη ΔΙΑΝ και το Δήμο. Γιατί με πολύ περισσότερους έρχομαι και πολύ περισσότερους. Πολύ περισσότερους μηχανικούς και πολύ περισσότερες δυνατότητες να διαχειριστεί ένα έργο. Mm-hmm. Η νομαρχία και η περιφέρεια σήμερα δεν είναι εχθρός του Δήμου. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, ένα σωρό δρόμους που γίνονται στα ορεινά και που προσπαθεί ο Δήμος να πει ότι είναι δικά του έργα περισσότερο και λιγότερο της περιφέρειας και το ανάποδο κάνει η περιφέρεια, έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή τα κάνει η περιφέρεια θα γίνουν λάθος και δεν νομίζω ότι γίνονται λάθος. Σωστά γίνονται τα έργα. Έτσι. Άρα, τι να πούμε εμείς, ότι ξέρετε, όχι, μην τον κάνετε το δρόμο εσείς περιφέρεια, πρέπει να το κάνει ο Δήμος, γιατί για να το κάνει σωστά. Μα εννοείται ότι όλοι οι φορείς του δημοσίου πρέπει να εκτελούν τα έργα σωστά. Δεν θεωρώ κάποιο πρόβλημα. Αντίθετα, το να ζητούσες τότε, ότι ξέρεις, όνει και καλά να το δημοπρατήσω εγώ, ένας Δήμος, ο Δήμος, τέος Δήμος Ναυπάκτου, με πολύ αδύνατες τεχνικές υπηρεσίες σε προσωπικό, μιλάω, ο οποίος δεν μπορούσε να διαχειριστεί, να κρατήσει την πολυοδομία καλά-καλά, τα θυμάστε. Δεν μπορούσες να λειτουργήσεις τις υπηρεσίες σου τις ίδιες, όταν η ΔΕΙΑΝ είχε έναν μηχανολόγο όλο και όλο. Έτσι, ζητούσες να διαχειριστείς εσύ το έργο σου, αν και καλά, τότε θα μπαίνανε περισσότερα υπονοούμενα στο μυαλό του Δημότη και θα έλεγε ο Δημότης, α, θέλουν να κρατήσουν το έργο. Για ποιο λόγο, δεν το παίρνει ο φορέας ο μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν, ό,τι απόφαση και να έπαιρνες, το πονηρό στο μυαλό του πολίτη είναι λογικό να μπει. Όμως πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Επειδή είπατε λίγο πριν εσείς, το εκ του αποτελέσματος κρίνονται πολλά πράγματα και στην πολιτική είναι αλήθεια αυτό που υπάρχει ως στοιχείο και θα πρέπει να διαβλέπουν και οι πολίτες και να επιδεικνύουν οι πολιτικοί, είναι το στοιχείο και της πρόβλεψης ενδεχομένως και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Και προφανώς όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει τις όποιες επιλογές έγιναν τότε για το φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Διότι χάσαμε στην ουσία και απολέσαμε το σημαντικότερο εργαλείο που μπορεί να έχει ο Δήμος, ο οποίος σύρεται πίσω από πάρα πολλές διαδικασίες, τον έλεγχο των όσων συνέβαιναν. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε και να ψάχνουμε για πάρα πολλά χρόνια πού ακριβώς πάνε οι εργασίες, οι πρόσθετες εργασίες, πώς έγιναν οι εργασίες, γιατί ήταν ένα δίκτυο σχεδόν σουρωτήριο όπως το περιέγραφαν κάποιοι πριν από ένα χρονικό διάστημα. Όλα αυτά. Αν ήταν στα χέρια του Δήμου Ναυπακτίας, Ναυπάκτου, Ναυπακτίας στην συνέχεια, ενδεχομένως και πιο πιθανό να είχαν αποφευθεί. Ή μάλλον να ζητούσαμε ευθύνες σε αυτόν που είναι εδώ, που υπάρχει εγκύτητα, σε αυτόν που δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Τώρα συνεχίζουμε να ψάχνουμε όμως, πολλές φορές μάλιστα κυνηγώντας και μάγισσες. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το αποτέλεσμα τα λέει αυτά, κύριε Γούλα. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ότι όταν ένα θέμα, σαν αυτό, όταν ένα μεγάλο θέμα, το διαχειρίζονται. Τρεις, να μην πω τέσσερις δημοτικές αρχές. Mm-hmm. Έτσι. Και τρεις νομαρχιακές και περιφερειακές διοικήσεις. Έτσι. Τόσοι το διαχειριστήκαν. Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον. Δεν μπορείς να προβλέψεις δηλαδή αν η επόμενη δημοτική αρχή από σένα ή η μεθεπόμενη θα το πάει στραβά, άρα να το κρατήσεις, ή αν θα το διαχειριστεί λάθος. Το σκοπός είναι να έχεις το έργο, να το εκτελέσεις το έργο. Όπως τώρα. Δώσαμε το έργο να το εκτελέσει το κτηριακό του σχολείου, να το εκτελέσει ο ΩΣΚ. Είναι λάθος αυτό. Έπρεπε σόν και καλά, ας πούμε, να πούμε ο Δήμος είναι καλύτερος να το εκτελέσει και να το ελέγχει. Όχι. Δεν είναι θέμα φιλοσοφίας. Πριν που είπα. Ναι, σε θέμα ταχύτητας. Δηλαδή, με ποια έννοια να αναλάβουμε το κόστος. Γιατί δεν μας δίνουν τα χρήματα. Λέμε όμως ότι αν είχαμε τα χρήματα και αν είχαμε έτοιμη την εντολή δημοπράτησης, είτε ο ένας είτε ο άλλος, δεν έχει σημασία, θεωρώ, αν θα το εκτελέσει ο ΩΣΚ ή αν θα το εκτελέσει ο Δήμος, αν μπορούσε να εκτελεστεί αύριο. Θεωρείτε ότι αξίζει το έργο αυτό να ψαχτεί στο βαθμό που μπορεί να ψαχτεί στην αναδρομή του χρόνου και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εις βάθος? Θεωρώ ότι έπρεπε. Πρέπει να γίνει, πρέπει δηλαδή, να γίνει. Ή έχει περάσει το χρονικό διάστημα. Πρέπει να γίνει. Υπάρχει να σας περιθώριο. Πω κάτι, το οποίο είχαμε συζητήσει με την νυν δημοτική αρχή, ότι κάποια στιγμή θα έπαιρνε. Και μάλιστα αμέσως με την έναρξη της θητείας, ότι θα έπαιρνε κάποιον τεχνικό σύμβουλο, κάποιο εξειδικευμένο γραφείο, το οποίο αυτό θα έκανε τη διαχείριση του έργου πλέον και θα υποστήριζε τη διοίκηση της ΔΕΙΑΝ. Αυτό δεν έγινε. Θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά της εκπομπής. Συμπληρωμένες 2 ώρες κουβέντας
με τον υποψήφιο Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Γιώργο Γούλα, απόψε εδώ στην τηλεόραση του Λεπάντο, φωτίζοντας μερικά από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία απασχολούν τον Δήμο μας. Προφανώς υπάρχουν και άλλα. Προφανώς και δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλη την γκάμα των ζητημάτων μέσα σε έναν τόσο στενό τηλεοπτικό χρόνο. Κύριε Γούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να πω ότι είναι χαρά δική μου και των συνεργατών μου να παρευρισκόμαστε σε συζητήσεις οι οποίες αφορούν αυτοδιοικητικά θέματα, τα θέματα για τα οποία έχουμε μπει και θέλουμε να ασχοληθούμε με τα κοινά. Να πω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και εγώ σαν επικεφαλής και οι συνεργάτες μου με την ίδια τακτική, με αυτή που σας περιέγραψα νωρίτερα. Με ποιο σκοπό? Με σκοπό να δοθεί εντολή σε ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο μας, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα για το πώς βλέπουν τη ζωή τους σε αυτό το χώρο, σε αυτή την περιοχή που λέμε Ναυπακτία αύριο, και που έχουν συνδέσει το μέλλον τους με αυτή την περιοχή. Να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ώστε να ζητήσουμε στις 18 του Μαΐου την εντολή από τους συνδημότες μας να διοικήσουμε και το Δήμο. Να σας ευχηθώ καλό αγώνα από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας που μας τιμήσατε απόψε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα στην δεύτερη αυτή συνάντηση απόψε εδώ στην εκπομπή. Πριν από μία εβδομάδα ήταν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, ο κύριος Γιάννης Μπουλές. Απόψε ήταν ο κύριος Γιώργος Γούλας. Η λίστα δεν είναι και τόσο μακρά, δεν είναι και πολλοί οι υπόλοιποι που απομένουν. Τρεις στον αριθμό οι οποίοι έχουν εκφράσει δημοσίως την πρόθεση να ζητήσουν την ψήφο όλων μας σε λίγο καιρό από τώρα.